Και ξεκινάω. Έγινε, ευχαριστώ. Λοιπόν, είδες τι ώρα να μας τα φτιάχνουν όλα. Γιατί. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα φίλοι μου, καλό απόγευμα. Απόγευμα Τετάρτης, το τελευταίο απόγευμα του Μαΐου. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο ρυθμό της δουλειάς, αρχίζουν οι εργασίες και ανοίγουν, οι εστιάσεις ανοίγουν και βέβαια εμείς πιστοί στη στήλη μας συγγραφείς, ποιητές και όλα αυτά, βέβαια σήμερα θα κάνουμε μια ξεχωριστή παρουσίαση. Θα παρουσιάσουμε ένα περιοδικό. Να το πω περιοδικό. Περιοδικό, είναι περιοδικό. Ναι, αλλά είναι περιοδικό που μιλάει είναι για... Είναι περιοδικό ποικίλες έλλειες, που μιλάει για όλη την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω εσένα, ναι, γιατί ξεκίνησα έτσι με... Μπήκα... Πώς θα καταφέρνω και μπαίνω με τη μία στο θέμα. Μέσα στο θέμα. Τέλος πάντων, γιατί πάντα έρχομαι καθυστερημένη, με προβλήματα και γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω και το δικό σου το αυτό να ακουγόμαστε δυνατά. Μιλάμε δυνατά για να ακουγόμαστε και έξω. Σπύρος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, που ήταν πράωρος πολύ, το ξέρεις. Το ξέρω, πάνω Άγιο. Σπύρος, το επίθετο. Αθανασάκης. Αθανασάκης, Σπύρος και Αμασέρχες από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά. Από Ηράκλειο Κρήτης, από το Βενεράτο. Ηράκλειο Κρήτης, ένα ορεινό χωριό της επαρχίας Θεμένους, του Δήμος Ηρακλείου. Είναι δίπλα η Ιερά Μονή, η ιστορική Ιερά Μονή Παλιανής. Το αρχαιότερο μοναστήρι στην Κρήτη, το οποίο έχει την Αγία Μυρτιά, ο οποίος την έχω και αφιερώμα στο περιοδικό. Η Αγία Μυρτιά είναι ένα δέντρο, το οποίο θα πούμε και για την ιστορία της, το οποίο ήταν παλιά δάσος, πολύ παλιά, και βάλανε φωτιά στο δάσος. Κάει και όλο το δάγος ο κόσμος, επόμενη μόνο μία μικρή μυρθιά. Η μυρθιά λοιπόν αυτή είχε, μυρθιά, ένα μικρό πρίνος, είχε μία εικόνα. Mm-hmm. Στον καιρό με τον καιρό πήγαν οι κοπελιές του χωριού, είχαν εικόνα κλαδιά και τα πήραν τα κλαδιά, τα φυτέψανε και γίνηκε η Αγία Μυρθιά από τότε, σε αρχή Αγία Μυρθιά, που έχει μέσα την εικόνα της Παναγίας, η θαυματουργή που έχω δει με τα μάτια μου πολλούς ανάπηρους, πάνε από όλο τον κόσμο με τα καρότσια και σηκώνονται και κλαίγουν τσίγονται με τα μάτια μου, πολλές φορές. Σηκώνονται με τα μάτια. Ναι. Σπύριξε, λοιπόν, από εκεί λοιπόν καλή κατάμε. Καρδιά, έχεις μεγάλα μάτια, έχεις καλή καρδιά, είσαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, να δείξω το περιοδικό την ελληνική... Ελληνική και κριτική ματιά. Ελληνική κριτική ματιά. Εν τω μεταξύ εμείς ξεκινήσαμε με την κριτική ματιά. Ναι, έτσι. Α, ορίστε. Άλλο πάλι που ήτανε. Και έτσι, πρώτα απ' όλα να πούμε, Σπύρο, ότι πώς ξεκίνησες εσύ αυτό το περιοδικό, γιατί κανονικά τώρα έπρεπε να ξεκινήσουμε με άλλη σειρά και εμείς μπήκαμε μέσα στα... Ποιος είναι ο Σπύρος, τι εστί Σπύρος, βλέπουμε έναν αντράρα δύο μέτρα που γέμισε το στούντιο, αλλά τι εστί Σπύρος, για πες μας. Ο Σπύρος λοιπόν γεννήθηκε στο Βενεράτο του Ηρακλείου Κρήτης. Μπράβο. Με γονείς αγρότες. Ναι, κάτσα κάνουμε διαφήμιση και στη Ρέθυμνη είναι και η μπύρα. Θέλω ποσοστά από το Γερμανό, ναι. Ναι, για πες. Έφυγε λοιπόν από το χωριό του σε μικρή ηλικία, το Βενεράτο, και ήρθε στην Αθήνα και ασχολήθηκε με ένα επιχειρηματία χωριανό που πουλούσε ποτά, χωρικό εμπόριο ποτών, και ξεκίνησα ως πολιτής σε ποτά γουίσια στη νύχτα. Μετά στο χρόνο... Θα σου πω κάτι, εσύ στη νύχτα θα μπορούσες να κάνεις και άλλο επάγγελμα, έτσι, που είσαι ναι, γεροδεμένος και... Ναι, ναι, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Και μετά τα ποτά, λέω, εντάξει, δουλειά πολύ, λέω, θέλω να προσφέρω κάτι στην παράδοση, θέλω να προσφέρω κάτι στον τόπο μου, στη γενέθλιά μου, στην Κρήτη, στο νησί μου. Και έτσι, λοιπόν, εγώ επειδή είχα στην πώληση στο πετσί μου, εξεκίνησε το 2014, δειλά. Όταν λέω δειλά, για να βγάλεις ένα περιοδικό για αρχή που το ξεκίνησα, σε 200.000 αντίτυπα, θέλει χρήματα πολλά.
Εγώ λοιπόν είχα κάποια χρήματα στο γύρο και το έκανα. Γιατί, για να διαφημίσω τα ήθη και τα έθιμα, μάλλον όχι να διαφημίσω, κακά το είπα, για να δώσω, να προωθήσω, να τα βγάλω προς τα έξω. Τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μου. Ναι, μεν ήξερα ότι δουλεύω από τη δουλειά μου και τα ό,τι λεφτά βγάλω τα δίνω στο περιοδικό. Αλλά είναι αγάπη, το έκανες μεράκι, για την αγάπη μου. Χωρίς κέρδος αυτό, αλλά για να προσφέρω στην πατρίδα μου. Γεμίζεις με αυτό που κάνεις, γιατί ξέρεις ότι έτσι βγάζεις την Κρήτη πιο πολύ έξω. Τη βγάζεις πιο έξω, αν και τώρα πάει πια η Κρήτη, είναι παντού δηλαδή. Πάει η Κρήτη παντού, όπου και να πας, Κρήτη βλέπεις. Όπου και να πας, πάει. Εγώ πήγα στον Καναδά και βρήκα Κρητικούς. Πήγα στην Αυστραλία, βρήκα Κρήτη, παντού Κρήτη βρίσκεις. Και εγώ έχω γυρίσει με τη δουλειά μου όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη εκεί. Που δεν έχω πάει, δεν θυμάμαι που δεν έχω πάει. Έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη εκεί και ξέρω ότι είναι παντού Κρητική. Παντού. Παντού είναι. Παντού. Μέχρι και στη Νότια Αφρική που είχα πάει οδηγός στο μακρεστό Πατριάρχη Αλεξανδρίας στον Πέκρο κάποτε και είχα γυρίσει όλη την Αφρική, μέχρι και στη Νότια Αφρική είχα δει Κρητικούς. Μπούς αγάπητος. Κάτι λένε ότι πολλοί, έχω κάποιους φίλους Παλαιστίνιους που έχουν καταγωγή από την Κρήτη. Ναι, είναι ένα πολύ χωριό. Πολλοί Παλαιστίνοι είναι, λέει. Ένα χωριό, είναι ένα χωριό στην Αίγυπτο. Ο Κερμεντές. Ναι, Κερμεντές, είναι ολοκριτική. Που έχω πάει σε αυτό το χωριό. Και όταν πήγα, άκουγα και μιλούσαν κριτικά, αλλά βαριά κριτικά, όπως μιλούσαν λόγια. Μου είπα, καλά, πού ήρθα, πού είμαι εδώ, λέω. Και είναι ολοκριτική. Και είναι όλοι κριτικοί. Μιλήσαμε με τα γρόπια, από την Κρήτη, μου κάνανε χαρές, μου προξενήσανε. Εγώ έχω κάτι φίλους από τη Βηθλέμ που όταν ήρθαν, ξέρω, και μου είπαν ότι έχουν καταγωγή από την Κρήτη. Δηλαδή είχαν πολλές αυτές από την Κρήτη. Ναι. Ωραία. Καλά, η Κρήτη παντού. Αυτό. Η Κρήτη είναι παντού και ο Πόντος είναι παντού. Και ο Πόντος παντού. Ναι. Και αυτός, και ο Πόντος, γιατί χτες... Μα είμαστε και αδέρφια. Αυτό θα σου έλεγα. Χτες έβλεπα στο Ηρώδιο, στο YouTube τα βλέπα, πώς παντρεύουν το Ποντιακό με το Κρητικό, ναι, τους χορούς. Δηλαδή είναι μια γοητεία είναι όλο αυτό. Ένα... Ολυμπία, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο Σύλλογο Κρητών Αγία Βαρβάρα, είμαι μέλος. Στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Και κάνουμε το Σάββατο συγκεκριμένα ένα, για τη Μάη της Κρήτης ένα αφιέρωμα. Και δεν βάλουμε μόνο τη Μάη της Κρήτης, βάλουμε και στις 19 του Μάη. Του Μάη ήταν την μπράβο, τους πόδιους. Βάλουμε και τους πόδιους. Πού κάνετε αφιέρωμα? Στο ίδιο να την κάνουμε, θα σου στείλω το. Α, δεν κάνετε κάτι με ανθρώπους να συγκεντρώνουν. Όχι, όχι. Λόγω κορονοϊού. Όχι, απλά λόγω κορονοϊού, ένα μικρό αφιέρωμα. Στείλε μου το. Στο πίτι, θα σου στείλω. Θα μου το στείλει να το κάνω κι εγώ κοινοποίηση. Είναι ωραία αυτά. Και, δηλαδή, κάνουμε για τη Μάη της Κρήτης. Για πες μου πώς το κάνετε αυτό σας σύλλογος, για να καταλάβω. Φτιάχνετε ένα παρυπώνητη δηλαδή κάπως ο έτσι. Πρόεδρός μας, ο αξιότιμος πρόεδρος, ο Μπερντάκης, ο Παταλιές, που είναι καθηγητής, είναι δουλειά, μαθηματικός, ξέρω, ναι. Τα ξέρει αυτά, δεν κάνει. Εγώ με τις παλιά σχολές δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρεις αυτά. Ναι, εγώ με τις παλιά σχολές δεν λέω την αλήθεια. Ναι, αλλά είσαι μικρός, πόσο είσαι? Προχθές έξισα τα 48 και πάω στα 49, 25 μήνα. Δεν είσαι μεγάλο παιδί. Βλέπω κάνεις και... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι ωραίο χαρτί. Ναι, είναι ηλουστρασιόν. Δηλαδή το ξοδεύεις, δεν δίνεις σε ψεύτικο. Είναι ηλουστρασιόν, είναι 115. Είναι καλό το χαρτί, ξοδεύεις. Αυτό δηλαδή έχει τυπωθεί στη Σακάη. Έχω βγάλει 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το διανέμω με 25 άτομα δωρεάν σε όλη την Αττική, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία, Κρήτη. Δηλαδή έχω συνεργεία, ειδικά, δικά μου συνεργεία. Δεν είμαι σαν μερικούς που πάνε και τα παίρνουν, τα πάνε τα πετμούσια και στον κάδο. Πάνε σπίτι, πόρτα. Κοίτα, θα αναλόγως σου πω κάτι, αυτό είναι στο θέμα το φιλότιμο, γιατί και εμείς εδώ, ναι, εδώ αναλόγως πέρα τώρα, άκουσα, αναλόγως στη διαφήμιση είναι που στο σταθμό, άκου να σου πω, εμείς εδώ στο σταθμό βγάζουμε μια εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ είμαι υπεύθυνη. Εγώ θα το βάλω κάτω από την πόρτα γιατί σκέφτομαι τα λεφτά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Έτυχε κάποια στιγμή που είχαμε προεκλογικά και είδα, εντάξει, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ, μοιράζω έναν δρόμο. Είδα τις εφημερίδες μας στο δρόμο. Είδα αλλωνών εφημερίδες στο δρόμο. Ναι. Δηλαδή πεταμένες στο δρόμο. Η Ομήρου είχε γεμίσει έτσι, φυλάδια. Αυτό δεν είναι ωραίο. Καλύτερα να πεις ότι ξέρεις κάτι. Εγώ δεν μπορώ να μοιράσω πάνω από ένα τόσο. Δηλαδή, θα μου πεις το άλλο, πάει για το μεροκάματο όμως.
Ναι. Γι' αυτό πρέπει να βάζεις σε αυτό όταν είναι. Τι θέλω να πω, όταν είναι δουλειά. Εγώ δηλαδή τα φυλάδια μου που θέλω να προωθήσω το μανικιούρ πετικιούρ που έκανα. Μάλιστα. Πήγα μόνη μου και τα βάλα κάτω από την πόρτα. Καλύτερη δουλειά έκανα. Καταλαβαίνω. Γιατί ή θα πήγαινα να τα δίνα σε άτομο, στην αδερφή μου, ξέρω ότι θα τα πετάξει στα σκουπίδια. Εγώ στο πρώτο περιοδικό που έβγαλα, την πρώτη κριτική μαθιά που έβγαλα το 2014, μου κόλλησε ένα συνεργείο και μου λέει: θα μου δώσει πόσα περιοδικά είσαι, 250.000. Πρέπει να μου δώσει 800 ευρώ να στα μοιράσω όλα. Δεν σ' ήξερα να στα έπαιρνα εγώ, ρε φίλε μου. Χωρίς δεύτερη λοιπόν κουβέντα. Τα έδωσες εσύ. Βγάλαμε την τσέπη μου 800 ευρώ. Δεν ήξερα. Πού ήσουν να τα έπαιρνα εγώ. Του μακρύω λοιπόν 800 ευρώ, αλλά πάρτε τα περιοδικά και μοιράσα. Και τα βρήκε στα σκουπίδια. Και ευτυχώς έχω κάτι φίλους που δουλεύουν στο Δήμο, στα πνευματική χώρα. Και να ξέρω εγώ με τον Αθανασάη τον περίεργο που είναι στον περίεργο που είναι στον Περέα. Και του λέω, με παίρνει τηλέφωνο, είσαι ξέρω μου λέει, το περιοδικό σου πού το μοιράσε. Μα γιατί ρε. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή με λέει στην. Στον Πειραιά, στον προφήτη Λία, σε ένα κάδο και δεν σηκώνει το κάδο. Δεν μπορεί να τον σηκώσει ο κάδο στη σκουπιδιάρα, γιατί είναι γεμάτο περιοδικά δικά σου. Τι τα πήρε αυτόν τον τελευταίο, εγώ το πήγα να τα περνοποιήσω. Λοξάρευε, μην πάρει το κάδο, του έρχομαι. Ξεκινώ από τον Κορδαλό, γιατί είμαι ο Κορδαλό, και φεύγω από τον Κορδαλό και πάω στον προφήτη Λία στον Πειραιά. Βλέπω τον κάδο, γεμάτο ο κάδο περιοδικά. Πάμε σε 7 κάδου και βρήκαμε τα περιοδικά μέσα στι κάδου. Πήγα λοιπόν, του πήρα τα λεφτά. Και έκατσα μόνος μου, μόνος μου. Μόνο έτσι, να βάλεις δικά σου παιδιά, δηλαδή ανήψια, ξέρεις. Και επειδή εγώ έχω ένα άνθρωπος που βαφτίζω συνέχεια παιδιά. Έχω βαφτίσει με 140. Άρα είναι έτοιμος να βάλεις τώρα για τίποτα δημοτικό. Δεν βάλω εγώ τίποτα, δεν είμαι ποτέ για σύγχρονος. Γιατί, μωρέ. Δεν κάνω εγώ, στηρίζω ανθρώπους άλλους, αλλά εγώ δεν κάνω τις δουλειές. Σίγουρα που λέει ήρθαν τα βαφτίρια μου και τα μοιράζουν τα βαφτίρια μου. Δηλαδή από τα βαφτίρια που έχουν μου λένε καλιά να παίρνουν τα λεφτά εμείς παρά να τα καλιάσεις. Αλλά να τα μοιράζουν. Τα μοιράζουν και τα μοιράζουν. Γιατί εγώ θα σου πω, όταν το 2014 που δεν δούλευα, ξέρω εγώ, βοηθούσα εδώ και στην εφημερίδα και σε αυτά έπαιρνα και φυλάδια. Ξέρω. Όταν άρχισα να δουλεύω και δεν είχα πολύ χρόνο, είπα, παιδιά, εγώ πάνω από έναν δρόμο δεν μπορώ να τον καλύψω για να είμαι συνεπή σε αυτό που κάνω. Μάλιστα. Πήγα να εμπιστευτώ, και εγώ είχα βαφτίσει ένα παιδί. Τέλος πάντων, μην λέμε. Πήγα να εμπιστευτώ κάποιους άλλους. Μου έκανε δηλαδή, τσέκαρα ότι δεν κάνανε. Εγώ και από μόνη μου τσέκαρα ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά. Δηλαδή, γιατί εγώ τώρα ήθελα να αφήσω ένα άτομο πίσω μου που θα είναι σωστό. Θα λέω δηλαδή, πάει και τα μοιράζει, πάει και τα μοιράζει, αφού εγώ δεν προλάβει να σχολάγα 6-7 η ώρα. Είδα ότι δεν το κάνει. Για να μην εκτεθώ λοιπόν, είπα, παιδιά, δεν μπορώ. Όταν μπορώ, το λέω από μόνη μου. Μπορώ, έχω το χρόνο. Τώρα, ας πούμε, που καθόμουν, άμα μου λέγανε μοίρασε την εφημερίδα, αφού κάθομαι. Θα τη μοιράζει. Θα τη μοιράζω και θα την κάνω και σωστά. Θα την κάνω και σωστά. Γιατί κάθομαι, δεν έχω τι να κάνω, δεν βιάζομαι. Μα το ίδιο έκανα και εγώ με τον προοδικό μου που καθόμουν. Ναι, αλλά είναι τίμιο έτσι. Γιατί να σου πω κάτι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα κλείνουν πόρτες. Δεν είναι επαγγελματίες. Και ξέρεις τι γίνεται. Ένα πράγμα που μάθαμε, εγώ δηλαδή που το έμαθα στη νύχτα, γιατί και εγώ παιδί της νύχτας είμαι, ήταν πάντα να ξέρεις να φεύγεις και να μιλάς μέσα στη νύχτα. Βέβαια ήξερα, μιλάω πάντα καλά. Πάντα μιλάμε καλά. Εσύ, λοιπόν. Νύχτα θέλει. Εγώ το κάνω και στη μέρα αυτό και μιλάω καλά. Βέβαια οι άνθρωποι της μέρας δεν είναι τόσο καλοί. Είναι πολύ χειρότεροι. Ναι. Είναι πολύ χειρότεροι. Ναι. Τους φοβάμαι περισσότερο εμείς, από τις νύχτες. Τα παιδιά της έχουν πέσα. Μπράβο. Τα παιδιά της νύχτας είναι πιο μπεσαλίδικα από τα παιδιά της μέρας. Τα παιδιά λοιπόν της μέρας είναι. Φοράνε την γραβάτα, σου δείχνουν ταπείνωση. Η μισή είναι γιουρφιάνη και άλλοι μισή εκπαιδεύονται που λέω. Μπράβο, όχι, σου δείχνουν ταπείνωση, σου δείχνουν ότι είναι καλοί άνθρωποι και δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Βλέπεις αυτό, βλέπεις μια πονηριά. Έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Προδεύουμε. Όλα είναι προδεύουμε, ναι. Λοιπόν. Χοχλιός. Μεσοδοπολείο, Κριτική Κουζίνα και είναι Κανάρι 7 στο Νέο Ηράκλειο. Ο Χοχλιός λοιπόν είναι του φίλου μου του Νεκτάριου. Αυτός ξεκίνησε. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Αυτός ξεκίνησε, Ολυμπία μου, με ένα μαγαζί μικρό. Είχε πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Δεν μπορούσε να βολέψει τον κόσμο. Και πήγε δίπλα ακριβώς, έπαιρνε ένα μαγαζί 500. Και είναι γεμάτο κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ τώρα, βέβαια, του κορονοϊού έχει μεγάλο πρόβλημα κι αυτό. Καλά, όλο. Αλλά
Εγώ είδα και μαγαζιά που κλείσαν. Δεν ξέρω, ήξερε το Σύμπεμολ στο Γάλεο, το Ρεμπετάδικο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Έκλεισε. Έκλεισε, ναι. Πέρασε από εκεί τώρα και τώρα έχει βάλει νοικιαστήριο. Ναι, ναι. Και όχι μόνο πολλά, και όχι άλλα πολλά. Τα κλείσαν και τα κλείσουν. Ένας που ανέβαζε κάθε τότε. Πια με το Μάιο δεν θα πάμε ομαλό. Ξέρεις, και κρατσόν του φέικ. Ναι. Εντάξει, για τον Παντούρ, για τον Ομαλό δεν το συζητάμε, τον ξέρουν όλοι. Δεν είναι. Καλά, δεν και, το αόρι, και το αόρι που είναι οι Μερτζάνιδες. Το αόρι, ναι. Ναι, το αόρι. Εγώ με τις Μερτζάνιδες είμαστε σαν αδέρφια, τις στηρίζω, με στηρίζουν. Από την αρχή που ξεκίνησα, με στηρίζουν και τις στηρίζουν. Ο Ομαλός. Δεν με είχε στηρίξει ποτέ, αλλά τον είχα στηρίξει. Εγώ τον στηρίζω πάντως. Εγώ στηρίζω όλα τα κριτικά μαγαζιά της Αθήκης, τα στηρίζω. Κάποτε ένας συνάδελφος, διαφημιστής μου, και αυτός με μέσα ενημέρωσης, μου λέει γιατί πας και αφήνεις, έτσι καταγράμμα, γιατί πας και αφήνεις τα χρήματά σου στα μαγαζιά που βάζεις διαφήμιση στο προοδικό σου. Λέω γιατί να πάω σε ένα μαγαζί που δεν μου βάζει διαφήμιση, μόνο να πάω και να μην πάω στο μαγαζί που μου εστηρίζει. Μα εγώ λέει δεν μπορώ να το κάνω τον Άγιο, μην το κάνεις τόσο, εγώ το κάνω του. Από τη στιγμή του λέω που ο άλλος με στηρίζει, τον στηρίζω. Γιατί να πω στο Γιώργη και να μην πω στο Μανώτη που τον έχω διαφήμιση. Συγγνώμη ρε φίλε, εγώ δίνω τα ωραία μου λεφτά και βάζω στο περιοδικό σου διαφήμιση. Ναι, δεν πρέπει εσύ να έρθεις στο μαγαζί μου, ναι, και σε ένα ραγί. Πού έτσι θα πας, αυτόν που όχι δεν. Ο Μπάμπης πρέπει. Είναι στη γειτονιά μου στο κοντά. Οικογενειακή ταβέρνα, ο Μπάμπης, να πάω. Είναι στη γειτονιά μου στο κοντά. Να σου πω κάτι, εγώ θα το κρατήσω αυτό για να έχω να δω που θα πηγαίνω, γιατί όλο σκέφτομαι που να πηγαίνω και. Ρε παιδί μου, όποτε θέλω να βγω έξω παθαίνω ρακοφολιά. Η ρακοφολιά. Είναι στο Γαλάτσι και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Κριτικό, καθαρό κριτικό μαγαζί. Αδερφή Κασουδάκη, γενικές μεταφορές. Αυτές τις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα με κάνουν αυτές τις μεταφορές. Ναι, το ξέρω. Όπως έχω και μόνιμη διαφήμιση στο Γιώργο το Μαλλιαρό που έχει το. Πώς το λένε αυτό, το, η εταιρεία που κάνει εμφανίσεις για όλες τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Στην αθλητική σωματεία. Μια φορά και πίσω το αόρι, ναι, εντάξει. Και κοίταξε να δεις. Μεταξύ μας το πιφτεκάτσι. Μεταξύ μας τώρα, το αόρι ήταν μεγάλο μαγαζί και μετά ήταν ο Μαλός, ήταν πιο μικρός. Μετά άλλαξε ο Μαλός και έγινε έτσι πιο μεγάλο. Όχι. Που πήγε και πήρε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι ο Μαλός πιο μεγάλος. Αυτή τη στιγμή το αόρι χωράει 550 άτομα. Ναι. Ο Μαλός χωράει 310. Πιο λίγα. Ναι. Αφού ανοίγει ο τείχος. Όσο και να ανοίξει ο τείχος, ο Μαλός βάζει 310 άτομα. Έκαναμε γάμο πρόσφατα και έπαιξε και ο Χωριανός με αυτούς τα καλά και ο Γιώργος και ξέρω καλά πώς σου πει, έκαναμε στον ομαλό το γάμο. Γιατί ξέρω ότι ανοίγει ο τείχος και παίρνει κι άλλο. Και εμείς έκαναμε μια εκδήλωση ο Γιάννος Κριτούνος πέρυσι στα Γιάννα Βάρας στον ομαλό και εγανακτήσαμε να βάλουμε 330 άτομα, εγανακτήσαμε, διώξαμε και πολύ κόσμο και ο φέτος το κάναμε στο αόρι και πουλήσαμε 555 προσκλήσεις και είπαν ακόμα 20 άτομα. Ωραία, αλήθεια. Αλήθεια. Εμείς φέτος το που έκανε η Ένωση το χορό, ήμασταν τίγκα κι εμείς και νομίζω ότι είπανε τα παιδιά ότι είχαμε πάνω. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Γιατί εγώ δεν είμαι πια στο ΔΣ, δεν ξέρω να σου πω. Εγώ επειδή είμαι στο ΔΣ, για αυτό το λόγο. Όχι, εγώ τα εγκατέλειψα το 2014 την τελευταία χρονιά. Τα εγκατέλειψα. Ο Περικλής, ο Τζουγανάκης. Αυτός είναι, ναι. Περικλής Τζουγανάκης, τι να λέμε τώρα. Δεν λέμε. Ο Περικλής είναι. Είναι, δεν θέλει, ο Περικλής δεν θέλει, είναι Περικλής. Είναι Περικλής. Είναι δύναμη. Μάλιστα, στον Άγιο Αντώνη, φρέσκα ψάρια, κρέατα, ταβέρνα, ο Κρητικός. Ναι, γραφειάλι. Μπράβο. Άρα διαφημίζεις όλα τα κριτικά μαγαζιά και όχι μόνο, τις κριτικές και όχι επιχειρήσεις. Και όχι μόνο, ναι. Αλλά μπορείς να βάλεις και άλλες επιχειρήσεις. Να, βλέπω, τσοκοκρέτα, τι λέει. Τσοκοκρέτα, ναι. Αυτός είναι πάλι χωριανός μου τσοκοκρέτα. Έχει σοκολάτα, έχει σοκολάτα από χαρούπι. Α, ωραία. Από χαρούπι, γνήσια κριτική σοκολάτα, γι' αυτό το λέει και τσοκοκρέτα. Έχει γνήσια κριτική σοκολάτα από χαρούπι, που δεν υπάρχει πουθενά. Και όλα τα προϊόντα του είναι από χαρούπι. Να σου πω, η πηχτή, η τσιλιάδα, τι. Τσιλαδιά, είναι. Η τσιλαδιά. Τσιλαδιά είναι αυτή. Η τσιλαδιά είναι λοιπόν ένα χριστουγεννιάτικο, ένας χριστουγεννιάτικος μεζές, ναι. Που την κάνουν με χειροκεφαλή, ναι. Με πόδια χοιρινά. Και τα βράζουν καλά μέχρι που να φύγουν τα κόκαλα για να ξεχωρίσει το κόκαλο με το κρέας. Βάζουν μετά νεράτσα δηλαδή, ναι. Σαν σούπα, τα καθαρίζουν μετά
το κρέας με το κόκαλο, το καθαρίζουμε καλά-καλά και το μοιράζουμε σε μπολ και βάλουν το κρέας με το ζουμί. Μετά το βάζει στην πάντα και γίνεται σαν τζίλιο, δηλαδή πηχτό. Ναι, έτσι, ναι. Και το βάζει στο ψυγείο και το έχει εκλώσει παλιά από αχλό που δεν είχαν ψυγεία. Εκλώγαν όλο τον χρόνο μέχρι το καλοκαίρι, εκλώγαν τσιγαριά. Τσιγαριά. Αυτό. Και τα λουκάνικα. Ναι. Αυτό και στη ζαχάρο το κάνουν, αλλά το βάζουν σε κάτι βαρέλια τότε που δεν είχαν. Το λέγανε τσιγαρίδα εκεί. Τσιγαρίδα. Άλλο τσιγαρίδα πάλι. Ναι. Ρακάδικο μεζοδοπούλιο, μαντινάδες εδώ έχει. Μ' αρέσει όμως που αγαπάς την τη Γοργόνα, έχω πάει και αυτό ένα πολύ ωραίο τσέκλο διασκεδάσεως. Ναι, κλειδαράδες έχεις, όλα τα έχεις. Όλα τα έχω. Μέχρι σε μεξικάνικα μαγαζιά έχω, αν είδα σε μεξικάνικα. Το είδα ότι έχεις και μεξικάνικα. Ο μεξικάνο ωραίο στο ραμπάρ. Mm. Αυτό που είναι. Στο κουδί, είναι δίπλα από το τσοκοκρέτα. Εκεί στα μέρη σου. Όχι, ο τσοκοκρέτα, το μεξικάνο είναι στο κουδί. Τα μέρη μου είναι κορδαλό. Πρέπει να σου δώσουμε και από εδώ διαφημίσει. Έχω το μακριδάκι, το ζαχάρι που έχει κλωφοδοσίες, διανομές, λαχανικά φρούτα ή σε λαχαναγορά κατάστημα, αυτός εδώ, που κάνει σε όλη την Αττική χωρικό εμπόριο, ναι, σε όλα τα εστιατόρια, πάει μαλαβική, σε τιμές. Να σου αυτός πω κάτι εδώ. Τώρα, εσύ δεν βγάζεις από τη διαφήμιση, βγάζεις, αλλά πάνε όλα βγάζω, στα έντυπα. Βγάζω, όσα βγάζω τα δίνω στα έντυπα. Και βάλω και 2-3-4 μηνιάτικα πάλι από αυτά που δουλεύω και τα δίνω και αυτά στα έντυπα. Δηλαδή η επίσημη δουλειά σου είναι πολίτης ευγενή ποτών. Ευγενή ποτών. Μήπως κύριε, ευγενή με νύχτα, με νύχτα. Σε μαγαζιά και σε τέτοια. Σε μαγαζιά. Εμείς είμαστε υπερχοντρικό εμπόριο. Εμείς δηλαδή κροφοδούμε τις κάβες. Εμείς κροφοδούμε τις κάβες. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Μάνικο Γκρουπ όλοι οι καβαζίδες την γνωρίζουν και έχουμε και στο Ηράκλειο τη Βαβάρια στην Κρήτη που αυτή τη στιγμή είμαστε οι πρώτοι στην Κρήτη. Ωραία. Εγώ εντάξει, τώρα έχω 10 κομμάτια, θα πεταχτώ από το σύλλογο, θα τα αφήσω να γνωρίσουν. Μετά. Άσε που τα ξέρουν. Γιατί είμαι και στην Ομοσπονδία Κρητικό Σωματείο και τα ξέρουν. Ναι. Τεύχος 3 Δεκέμβρη του 19. Αχ, θέμα, αυτός ο Δεκέμβρης με έχει σημαδέψει και ήταν υποφύγει ο μπαμπάς. Δεν θέλω να τον ξέρω καθόλου το Δεκέμβρη του 19. καθόλου. Θέλω να τον πηδώ αυτό το μήνα. Έτσι είναι. Τώρα, έφυγε, εντάξει, ευτυχώς. Ναι, λοιπόν. Αυτό είναι. Α, από πέρυσι είναι αυτό, ε. Ναι, αυτό είναι πρόπερση, είναι η κριτική ματιά. Είναι η πρώτη σου εκδοχή και μετά το έκανες πιο διαφορετικό. Εγώ ξεκίνησα από την κριτική ματιά, δεν ήφερα το πρώτο, επειδή σε έφυγα διαφορετικά. Δεν πειράζει, δεν χρειαζόταν να φέρεις το πρώτο. Ναι. Που το βλέπω εδώ, εγώ βλέπω, κοιτάξτε. Αυτό είναι η Καστρινή Ματιά, α, η οποία Καστρινή Ματιά την έβγαλα στην Κρήτη. Είχα κατέβει πέρυσι, πρόπερσι το καλοκαίρι. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι πειραματίζεσαι, δοκιμάζεσαι και εξελίσσεσαι. Και δεν μένεις στο ένα και στο εξελίσσεσαι συνέχεια. Είχα κατέβει που λες στην Κρήτη πριν 2 χρόνια και λέω... Και δεν έχεις συνεργαστεί με τον... Με ποιο? Τίποτα, για πες. Έχω κατέβει που λες στην Κρήτη πριν 2 χρόνια και λέω ότι να κάθομαι μετά να κάτσω 4 μέρες στην Κρήτη. Έτσι, όσο είπα κατέβαινα στην Κρήτη μετά να... Τι έκανα, έβγαλα την Καστρινή Ματιά. Να βγάλω ένα περιοδικό σε Κρήτη για αποκλειστικά για την Κρήτη. Μου πήγε καλά. Μου λένε όλοι ο κόσμος, γιατί το έβγαλα και στην Κρήτη, να λέμε την αλήθεια, το έβγαλα σε 200.000 αντίτυπα, το με πήγε καλά. Μου λέει όλος ο κόσμος, δεν σπίρω, ξαναβγάλω το. Είναι ωραίο έντυπο, ξαναβγάλω το. Για να το ξαναβγάλεις πρέπει να είσαι εκεί. Ναι, εσύ είχες πάει εκεί, τώρα κάθισες λίγο, ξανά έφυγες, ξανά έφυγες εδώ. Ναι, πήγα 4 μήνες για δουλειά. Γιατί είπα, πήγα... Έχεις σπίτι εκεί? Έχω, ναι. Ωραία, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, όλοι συγκρίθηκαν. Μοναχώς είσαι εδώ. Ναι, εγώ την κοπάνησα μόνο από το παιδί. Έφυγα χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα και σηκώθηκα και έφυγε και λέω στα Αθήνα. Και τι κατάλαβες, έτσι έκανε και η μάνα μου, τι κατάλαβες? Τίποτα. Ένα ωραίο πρωί, ένα ωραίο απόγευμα. Εμένα η μάνα μου πούλησε και το σπίτι εκεί πέρα. Ένα ωραίο... Εγώ θα ήμουν εκεί, δεν θα ήμουν εκεί. Ένα ωραίο απόγευμα, μου λέει, λέω του παππού μου, του συγχωρεμένου. Παππού του λέω, μου δώσε 10 χιλιάρικα και θα σε δώσω, του λέω, σε 2 μέρες. Μου λέει, δεν θα κάνεις. 10.000 δραχμές. Ναι. Λέει, παππού του λέω, βρήκα μια κουπελιά. Λέει, άμα βρήκες κουπελιά, παρά 20. Αγάπες, ναι. Άμα βρήκες μια κουπελιά, παρά 20. Και τι κάνω, και παίρνω τα 20 χιλιάρικα και μπαίνω τότε στο Chick Minos, του Μενοϊκών. Ναι, ναι.
και μου λένε στα Αθήνα. Ούτε μου τα ρούχα φορούσα. Και έρχομαι στον Πειραιά, σε ένα θείο που είχα, που είχε καφενείο στη Νοταρά, στην παλιά κλόπα που λέγανε, και δούλεψα στο καφενείο του. Με είχαν χάσει από την Κρήτη. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Μετά από καιρό ανακαλύψα να πούμε. Mm. Ο Πάρπα μου είχε πάει στην Κρήτη, λέει, αυτός είναι στην Αθήνα. Μα την έκανε. Και όμως εξελίχθηκες, μπράβο σου, πάτησες τα πόδια σου και προχώρησες μπροστά και αυτό που βγάζεις είναι πολύ ωραίο. Να πούμε ότι δίνεται δωρεάν αυτό, έτσι καλύτερα. Ναι, ναι, διανύμεται δωρεάν. Πάντα. Πες ότι ένα σύλλογο θέλει τώρα και σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω πώς σε βρίσκουμε, πώς σε βρίσκουμε βασικά. Στα τηλέφωνά μου. Στα τηλέφωνά σου. Στο Facebook. Στο Facebook, Αθανασάκης Σπύρος. Αθανασάκης Σπύρος. Στα ελληνικά και στα αγγλικά. Κάποιο site εδώ για το περιοδικό και τέτοια όχι. Έχω ένα www. Κριτική Μαθιά, το οποίο το αναβαθμίζω. www.κριτικήμαθιά.gr, το οποίο site το αναβαθμίζω τώρα. Και στο email μου. Και στο email σου, ωραία. Εκεί είναι... μπορούμε να απευθυνθούμε για να ζητάμε να... Εσύ συνήθως σε κεντρικά σημεία, ας πούμε στην Αθήνα, στο μετρό. Ναι, σε όλα τα μετρό, το περιοδικό μοιράζεται. Στο μετρό στο Σύνταγμα. Στο μετρό στο Αμπελοκήπους. Στο μικρό στο Γάλλιο. Έχω άτομα και το μοιράζουμε. Και βασικά και σε κάποια μαγαζιά από ό,τι καταλαβαίνω με κριτικά προϊόντα. Σε όλα σχεδόν τα μαγαζιά με τα κριτικά προϊόντα που είναι μέσα διαφημιζόμενοι. Σε συλλόγους. Ναι, ναι. Στους συλλόγους να τα αφήνεις περισσότερο. Σε συλλόγους. Στους συλλόγους δηλαδή να τα αφήνεις. Και σε όλες τις κριτικές εκδηλώσεις. Ναι. Σε καράβια που κάνουν τσιπίτες. Ομοσπονδία, η Παγκρίτια. Στα καράβια ναι, μέσα. Ναι. Στα καράβια όταν έρχεται ο κόσμος τώρα που έρχονται από διακοπές το καλοκαίρι, δηλαδή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο που αρχίσουν να έρχονται, έχω άτομο κάθε πρωί στο λιμάνι και μοιράζει προεδρικά στα καράβια. Έχω, λοιπόν, μπορείς όμως να πεις, ρε παιδί μου, και στα καράβια όπως μπαίνουμε δεν έχει που παίρνουμε τα περιοδικά έτσι που τα έχουν δωρεάν. Ναι, ναι, ναι. Έχω άτομο και τα δίνει στο χέρι. Στο χέρι. Τώρα βέβαια λόγω κορονοϊού δεν ξέρω αν τα κάνουμε, αλλά θα το υποστούμε. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι λόγω κορονοϊού πήγα σε ένα, αυτό λέει δεν έχουν περιοδικά που διαβάζουμε όταν περιμένουμε κομμωτήρια και τέτοια δεν έχουν περιοδικά. Τα εστιατόρια δεν έχουν αλατιέρες, δεν έχουν, τέτοια δεν έχουν. Ναι, δεν έχουν μέσα τίποτα, ναι. Πρέπει να έχει, σου δίνουν δηλαδή ατομικό αλάτι, ατομικό πιπέρι. Ναι, ναι, αυτό, ναι. Απαγορεύεται να πιάσει το μπουκαλάκι ναι, μετά ο άλλος και να ρίξει το αλάτι. Καλά, πόσο θα κρατήσει αυτό πιστεύεις? Σε να βγάλουν το εμβόλιο. Μέχρι να βγάλουν το εμβόλιο. Θα το βγάλουν το εμβόλιο, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω το βγάλουν. Για κάνε διαφημίσεις στην οικολογική. Λοιπόν, μετά. Αυτή η πύρα όντως είναι ωραία πύρα. Ναι, είναι οικολογική. Ναι, αυτή την πύρα δεν έχω πιει, παιδιά. Συγγνώμη που το λέω, είμαι από την Κρήτη, αλλά αυτή την πύρα δεν έχω πιει ποτέ. Μάνα μου, είναι ρυθυμιώτης. Είναι ρυθυμιώτης. Η πρώτη λέει έρχεται από τη Γερμανία. Η συγκεκριμένη μάρκα, αυτή εδώ, δεν έχω ξαναπεί ποτέ. Προχθές είπε μια ήπια μια άλλη μπύρα πολύ ωραία, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Είναι αυτή η πρώτα απ' όλα λέει δεν αντέχει πάνω από 4-5 μήνες μέσα στο ψυγείο. Mm. Είναι οικολογική, χαλάει, δεν έχει συντηρητικά. Είναι η πρώτη ύλη έρχεται από τη Γερμανία, αφού σου λέω ότι είναι αυτόν του Γερμανού. Και μετά φτιάχνεται και παρασκευάζεται και στην Κρήτη. Η Κρήτη τελικά κάνει πολλές, έχει πολλές μπύρες. Έχει κρατήσει, πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις, όταν τη δοκίμασα την μπύρα. Και γνώρισα και την κοπέλα, ας πούμε, που είναι σαν διευθύντρια εκεί. Όταν έμαθα ότι ο ιδιοκτήτης είναι Γερμανός, ένιωσα μια μαχαιριά, ρε γαμώτο. Απ' την άλλη. Και εγώ τώρα που είμαι πως είναι Γερμανός. Ένιωσα μια μαχαιριά, γιατί αυτός ο μάγκας ήρθε εδώ σαν καθηγητής φυσικό-χημικός στο πανεπιστήμιο. Ναι. Γνωρίζει τη γυναίκα του, βλέπει τα κάλλη της Κρήτης, τα παρατάει, δίνει παρέτηση από καθηγητής και κάθεται και κάνει εργοστάσιο και φέρνει και φτιάχνει μπύρα. Τι ρυθμιακή, αυτή δεν έχω δοκιμάσει παλιά, αλλά στη συγκεκριμένη πύρα. Είναι ξανθιά ωραία, και ναι, μαύρη. Έχει ωραία, και την ξανθιά και τη μαύρη. Τη μαύρη τι όπως έχω. Η μαύρη δεν μου αρέσει και εμένα πολύ. Η ξανθιά ωραία, είναι πιο καλή. Δηλαδή μια φορά δεν είχα πει τη μαύρη και δεν μου αρέσει και δεν. Ο Νικολουδάκης εδώ φέρνει. Ο Νικολουδάκης εδώ είναι εδώ. Ναι, ναι, γιατί αυτή η κοπέλα εκεί τη στέλνει και από εκεί πήγα και πήγα. Χθες δοκίμασα εγώ μια άλλη πύρα από μια μικρή ζητοποιία τη Κρήτη. Πε μου έγινε ένα ψυχικό φήμη. Πολύ ωραία πύρα αυτή.
Και εμένα μου αρέσει να στηρίζω Η Κάντια είναι καλή. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει να στηρίζω αυτά τα... Όταν είχα πάει και Σαντορίνη, έπινα μόνο σαντορινιές μπύρες. Δεν έπινα... Δηλαδή, μ' αρέσει να στηρίζω αυτό το... Αλλά εμείς στην Κρήτη... μικρούς, έτσι... Εμείς στην Κρήτη φοβιζόμαστε στην καγύρα εκεί. Ναι, εντάξει. Αυτό. Και στο καλό κρασί. Κρασί, ρακί, τα φαγητά, όλα τα... Έλα ρε, μου λέγανε, ένας μικρός παράδεισος μου λέγανε, για να... Να πιείς μίγλικο από τη... Πότε το λέγανε, από την Αμαία, να πιείς μίγλικο από το... Δέλιο, από το Μαραθώνα, να πιείς... Έλα να σου πω, πήγε η μάνα μου ένα ημίγλικο από τα Γιάννενα. Προχτές της πήγα ένα κρασί και γυρνάει και λέει σε, αυτή, σε αυτόν που της το στείλανε τύφλα, λέει, να έχει Κρήτη με τόσο ωραίο κρασί που μου στείλανε. Προχτές λοιπόν κουβελιάζα με μια κοπέλα. Εγώ πιστεύω να πετύχεις. Προχτές κουβελιάζα μια κοπέλα και μου λέει, πά, πιείς ημίγλικο από εκείνα. Έστε τσι λέω, μην κουζουλάνεις. Και πήρα ένα τηλέφωνο στην Κρήτη, λέω, θέλω να μου φέρετε το κρασί που έχουμε για υγεία με δράγους. Νάμα. Ναι, αλλά νάμα ημίγλικο. Το οποίο κρασί αυτό πάει σε 4 μοναστήρια για καλά της Κρήτης. Το βγάνει ο αδερφός μου. Α, ναι, να μας φες και εμάς, ναι. Και του λέω, φέρνω πολύ ωραία σπίτι. Το πας, κοπελιά, θα δοκιμάσαι, της λέω. Ποιος το ψηλά αυτό, λέω, θα δοκιμάσεις. Και δοκιμάζει, μου λέει, δεν φεύγει από εδώ, άσπρος. Θα φύγει εδώ. Ναι. Μα έτσι πρέπει. Α, φτιάχνει ο αδερφός σου κρασί, δηλαδή. Ναι, ο αδερφός μου είχε καζάνι, είναι κοκάζανο και... Είναι εμένα ο αδερφός μου είναι πολιτής ανταλλακτικά λοιπόν και πάει μια φορά το μήνα στην Κρήτη, τη γυρνάει όλη. Μια δόση με έχει πάει λοιπόν στο Ηράκλειο σε ένα χωριό πάνω ψηλά, Φεβρουάριος μήνας, δεν το ξεχάσω. Εγώ τραχανά και τέτοια δεν τρώω ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, με έχει πάει, ήταν 6 ώρα το πρωί και μου λέει, να δεις τώρα που θα σε πάω. Ναι. Θυμάμαι φορούσα ένα δερμάτινο και με πάει, κρυώναμε πάνω στο βουνό Φεβρουάριο. Και με πάει σε ένα ρακοκάζανο ότι γινόταν τότε, μου δίνει πίνω δυο, αλλά τότε ζεστές και στο κρύο, τσουράνε πολύ ωραία. Δεν πάνε είναι... καλά, πάνε καλά. Τώρα εδώ δεν σου κάνει, εκεί όμως τις πίνεις και το φαγητό. Αλλιώς θα τις πίνεις από το λουλά που λέμε μέσα και αλλιώς ναι. Θα τις πίνεις από το μπουκάλι που... Ναι. Πίνω δυο, τρεις, τέσσερις ξέρω εγώ, μετά μου λέει να σε πάω σε μια γιαγιά. Και με πάει σε μια γιαγιά που έκανε χοντρόξινο αυτό το τραχανόσουπα. Ναι. Άλλη φορά, εγώ δεν έτρωγα με τίποτα. Πώς τα άφαγα, πώς. Νίκο, του λέω πώς με κατάφερες και μετά είσαι όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν ο χόγλος που κάνω σε Κρήτη, τον κάνω με φρέσκο γάλα και επί την ώρα κοινά έχουν το μήλο αυτό, δεν ξέρω, που είναι δύο παίκτες τη γυρίζουν, με βάλουν το στάρι μέσα και το κάνουν επί τόπου. Βάλουν το σιτάρι ή το γλυθάρι, το βάλουν στο μήλο μέσα και το αλέθουν και βράζουν γάλα και το κάνουν αυτό το ξινόχογλο που λένε. Το μαλακό στην αρχή που το, είναι ωραίος και μετά το βάλουν το εξερεύνητο και κάνουν το κραχανά. Αλλά είναι από φρέσκα προϊόντα της ώρας ελευθερίας. Ναι. Και τα κρούσετε... Το ευχαριστιέσαι, τρώσε το μεταξύ. Και πίνεις σε 10 κούπες κρασί. Ναι ρε παιδί μου, και μετά κατεβαίνει μετά εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν μου κάνει τόσο κέφι να πιω τσικούδια, δηλαδή πρέπει να είναι... Να είμαι σε κριτικά, να είμαι... Δεν μου κάνει έτσι, ξέρεις... Το χειμώνα, εδώ πίσω από την Αγία Παρασκευή έχουμε ένα μαγαζί με κριτικά προϊόντα εδώ πιο κάτω. Πρέπει να σου πάμε σε αυτήν να τη διαφημίσουμε. Ποιο μαγαζί λες? Γυναίκα το έχει τώρα, ξεχνάω το όνομά της. Είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλη, εδώ στην Ασμύρνη. Ναι, στην Αγία Παρασκευή. Τα μιλά από πίσω από την Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή, ο Αρχιμαγκρίτης που είναι μέσα. Ναι, δίπλα από την Αγία Παρασκευή. Είναι ο Αριστόβουλος. Εγώ τον κατέβω με το μικρό του, γιατί τον ξέρω που δεν ήταν παιδί. Ποιος πέθανε όμως τώρα τελευταία, ποιος πέθανε αυτό? Όχι, αυτός είναι μικρός. Ο Αριστόβουλος είναι ο ψηλός. Είναι μικρός. Ναι. Είναι αρχιμαγκρίτης. Που είναι 35 χρόνια, μια χαρά αυτός και παξίμα, είναι θερίο. Είναι πιο ψηλός από μένα. Και πάω πολλές φορές σε αυτή την εκκλησία και στην Αγία Παρασκευή. Το ξέρεις, είστε φίλοι. Μα αφού σου λέω, εγώ δεν ήταν. Μου είπανε, μετά όταν θα είμαστε εκτός κάμερα, θύμισε μου να σου ερωτήσω. Μου λέει που λες, πάω μια μέρα τον έψαχνα και τον λέω από τον Γιώργη θέλω. Ποιος είναι ο Γιώργης? Ο Γιώργης τώρα έγινε ξαφνικά παπάς, τώρα τα τελευταία χρόνια έγινε. Ναι, ο Αρχιμαγκρίτης είναι. Ναι. Όχι, είναι πάνω από 15 χρόνια. Ήτανε και ο παπάς του. Όχι, πάνω από 15 χρόνια. Δεν ήταν ο παπάς του. Αλλά είναι, όχι, ο άλλος είναι στην εκκλησία. Μου λέει,
Μπέκατε όπω ο Ανέλα κοπέλια, λέω στα αποπαδίστηκα, όταν κατέχω στα παιδικά του. Αλλά είναι ο άνθρωπο που προσφέρει έργο. Έχουν μάθει δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Κοίτα, σημαίνει, εδώ στην Αγία Παρασκευή κάνουν συσίτιο. Ναι. Υπάρχουν γυναίκε που πάνε και μαγειρεύουν. Έλεγα να είμαι και εγώ στον εθελοντισμό, αλλά προ το παρόν δεν θέλουν. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, εγώ το ξέρω αυτό. Δίνει το μισθό του. Δίνει το μισθό του στο ταμείο, στο φιλόπτωχο. Και εγώ έχω εδώ, και εμένα μου λέει, πήρα, μου λέει μια μέρα, βγάζεις κανένα κύριο σαν το περιοδικό. Μου λέω, κάτι βγάνω. Μου λέει, ξέρω πώς δεν βγάνω. Μου λέει, τι θέλω θες. Να, ρε, θέλω να βοηθήσω, μου λέει, το σε σύντρο. Μα είναι θέλω, πάρε το λόπι τόπο, 500 ευρώ. Θα πω να ψέπω, μου το δίνω. Γιατί και εγώ θέλω να βοηθήσω. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις σε κάποιος που, εγώ τώρα, ας πούμε, που θέλω να κάνω, α, να, τι θα κάνω για τον πατέρα μου για τα εξάμηνα. Μπορώ να πάω εκεί, να πάω να πάρω κρέατα, κοτόπουλα, τέτοια και να τα πάω. Να ναι. Γιατί να δώσω. Ναι, να γίνει φαγητό για το τραπέζι εκεί. Ένα άλλο που μπορούμε να κάνω, και εγώ το είχα σκεφτεί, είναι να αναλάβω να κάνω το ψωμί. Να πηγαίνω, είναι ο φούρνος δίπλα που πας και του λες πήγαινε τα ψωμιά στο αυτό και τα πληρώνει. Εγώ έχω μια κυρία που είναι στη δικιά μου την ενορία και έρχεται και μαγειρεύει. Είναι μεγάλη γυναίκα. Είναι 80 φεύγα. Είσαι από τη βαστά τα πόδια τη. Μου είχε πει πριν 2 χρόνια ότι μάλλον κουράζομαι να πάρει τη θέση μου. Αλλά ακόμα το ψιλοπαλεύει μια τρίτη που πάει. Γιατί κάθε μέρα πάει κι άλλη κυρία. Ναι, είναι καλά. Είναι καλά να, δηλαδή παίρνει να ενέργεια και αυτή η άρμα από αυτό φαίνεται. Δεν ξέρω. Εγώ το πισί μου το βοηθώ. Το μόνο που δεν θέλω είναι αυτοί που το έχουν κάνει επάγγελμα. Ο Δήμο, σε Σύλλογο Κριτών Ιεραβουάρα, α πούμε, εγώ ξέρω πολλού που δεν ξέρουν τι έχουν στην Ιεραβουάρα. Ναι, και είναι οι φέτες και τα κάνουν. Δεν ξέρουν τι έχουν. Είναι κάποιος που πάει σε ένα φανάρι στην Αθήνα, ο οποίος έχει μια εξαόρροφη πολυκατοικία και βαστά ένα παγκλαμαδάκι και διακονάται. Του λέει, κύριε, θα το νομίζω. Πάει με μια Mercedes Cabrio 600, βάζει τη Mercedes στο δάσος ή στο Χαϊδάρι ή στο κλωκομείο απέναντι και κάνει σε φανάρι και διακονάται. Λέει, κύριε, θα το νομίζω. Τι κάνεις εδώ. Τον ξέρω καλά. Να σου πω, ναι, είναι πολύ τέτοιοι. Και μια μέρα του λέω, πώς θα το λέω κάνεις. Και εδώ στο Καλλιμάρμαρο, Καλλιμάρμαρο και Βουλιαγμένης εκεί στο, και εκεί πέρα, είναι ένας που το παίζει ανάπηρος και αυτά και δεν ξέρω εγώ τι Mercedes είναι. Δεν έχει ούτε ανάπηρο, αυτή δεν είναι ανάπηρο, είναι όλοι... Εντάξει, λέμε αυτούς, λέμε τώρα να ξέρεις οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Εντάξει, και υπάρχουν πολλοί εδώ πέρα που όντως έρχονται και δεν έχουν να φάνε και να σου πω και κάτι, εγώ έχω δει και αξιοπρεπείς ανθρώπους που είχαν τις δουλειές τους, έχουν μείνει ανεργοί από αξιοπρέπεια, ντρέπονται. Και θα σου πω και αυτό που έζησα την πρωτοχρονιά ήτανε ανήμερα πρωτοχρονιάς ή ανήμερα Χριστουγέννων που το είδα και μου έκλαιγαμε, νομίζω πρωτοχρονιά, στο Εγάλεο, στον Εσταυρωμένο απέναντι, είναι ένας κύριος με κουστούμι, κύριος. Και τον βλέπω και ψάχνει μέσα στα αντενεκεδάκια αυτά που τα υποκρέμονται. Κάποιος είχε πετάξει μια τυρόπιτα, είχε μείνει λίγο, ανοίγει το αυτό και τρώει. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Ολυμπία μου, άκουσε με. Φωνάζω και του λέω, κύριε, του βγάζω και του δίνω. Λέω, σας παρακαλώ, κύριε, λέω, πάρτε 10 ευρώ, πάρτε 10. Δεν θέλω, λέω, δεν θέλω, δεν είμαι τζι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 tζιτ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 ζιt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 ζι
έρχονταν τα λεφτά. Με το ζόρι του το έβαλα εγώ στο σακάκι. Λοιπόν, άκουσα με το πράγμα αυτό. Αυτή ήταν παλιά διευθυντικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν φάνη. Είχαν οικογένειες, τις πετάξαν έξω από τα σπίτια τους. Και εγώ έχουν κουστούμι. Δηλαδή δεν είχαν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τα ρούχα που είχαν, δεν είχαν κουστούμι. Και πήραν τα ρούχα τους και φύγανε. Δεν μπορούν τώρα να κυκλοφορήσουν με, να πάνε να πάρουν ρούχα άλλα, δεν έχουν. Έχουν το κουστούμι και πάνε το κουστούμι. Και δεν έχουν να φάνη. Και δεν έχουν να φάνη. Και όμως κοίτα τι είχε και. Ρε, εσύ σου λέω και τη μέρα δεν ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω όλο το σκηνικό. Που του λέμε πάρε 5 ευρώ και δεν τα δεχόταν. Είναι περήφανη. Είναι περήφανη. Και με το ζόρι έβαλα εγώ το δεκάλεπτο. Είναι περήφανη. Αυτοί οι τέτοιοι άνθρωποι όμως δεν πάνε ούτε στα συσίτια να πάρουν φαγητό. Πουθενά, πουθενά. Στα συσίτια που πάνε αυτοί που έχουν. Θα σου πει μπράβο. Και αυτό. Πάνε κάποιοι, και πάνε και κάποιοι που είναι εντάξει, μπορεί να είναι εξαρτημένοι και δεν ξέρω εγώ τι εντάξει. Mm-hmm. Τέτοια άτομα. Και όταν ξεκίνησαν τα κοινωνικά παντοπολία, εγώ είδα ανθρώπους, δηλαδή είδα άνθρωπο να γράφεται στο κοινωνικό παντοπολίο που μπαίνανε τρεις συντάξεις μέσα στο σπίτι του
Έτσι γράφει στο κοινωνικό. Και πήγε και γράφτηκε στο κοινωνικό παντοπολείο. Τώρα. Και ο μπαμπάς μου ήταν γραμμένος στο κοινωνικό παντοπολείο γιατί έπαιρνε τη χαμηλή σύνταξη τη γύρα του 270 ευρώ. Άρα αυτό. Αλλά και σε πληροφορώ ότι τον τελευταίο χρόνο μου έλεγε ο. Ειδικά πριν πεθάνει, 4 Δεκεμβρίου έπρεπε να πάω να ανανεώσω το κοινωνικό παντοπολείο. Και του λέω δεν θα πάω να ανανεώσω. Και μου λέει τι να πάω, λέει, να δώσω ένα λάδι, ένα μακαρόνι, πιο πολλά μου λέει θέλω να πιο πολλά πάω, να πας, πάω, παρά πάω. Να πάρω το τσαντάκι. Άντε βρε, του λέω, που δεν ξεχάσω και την ημέρα, γιατί του είπα να πεθάνει και μετά από εδώ δεν. Τέλος πάντων, αυτά είναι άσταθος. Όλο το θυμάμαι τώρα, πότε θα το ξεπεράσω, πότε ξεπερνάγεται αυτό. Άκουσε με, θα ξεπεραστεί με αυτό που θα σου πω. Πήγαινε να αγοράσεις το βιβλίο του Χριστόδουλου, του μακαριστού του Χριστόδουλου. Μεταθάνατο ζωή. Διάβασα το. Εγώ λοιπόν, επειδή σε έχω λόξα με τα μοναστήρια και με τις Αγίους και εγώ το ίδιο. Έχω διαβάσει λοιπόν όλα τα βιβλία τα ξεθανικά. Και εγώ τα διαβάζω. Εγώ έχω χάσει τον πρώτο μου ξάδερφο. Έχω χάσει ανθρώπους δεμένους. Δηλαδή, είμαι δεμένος μαζί τους. Καταρχάς, είχα κλείσει πρωτοπαραπάνω σε θήκα τις κλείσεις. Με τις δύο ήμουν, πλάι πέζαμε καραμπαζιάς. Δεν συγκινήθηκα. Γιατί δεν συγκινήθηκα, γιατί είχα διαβάσει τα βιβλία. Πρέπει λοιπόν εγώ να τα διαβάσω κι εγώ, δεν ξέρω, εγώ να σου πω τι γίνεται να... Καλά, μην πιάσουμε για το θάνατο τώρα, ας το. Ναι. Δεν με φοβίζω θάνατος, άλλα είναι τα σπουδαία να πούμε εδώ μια μαντάδα. Πες μας, πέβαια. Τον αγαπάς να μην μπορείς να αλλάξεις την ιδέα που λέμε σε κάτι. Έτσι. Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Άλλα είναι τα σπουδαία. Τον αγαπάς και να μην μπορείς να, να αλλάξεις την ιδέα. Να αλλάξεις την ιδέα. Αυτή είναι παλιά ματινάδα. Είναι άγνωστο, αλλά είναι αφιερωμένη λοιπόν. Ναι. Ωραία, λοιπόν, έχω χαρεί πάρα πολύ που σε γνώρισα. Σε εγώ επίσης. Και είμαι και χαρούμενη που βλέπω άτομα που δεν τους πιάνει στο μάτι ότι μπορεί αυτά τα άτομα να ασχολούνται έτσι με παραδόσεις, με διαφήμιση, με... Δηλαδή δεν σου πάει, δεν σου κάνει κλικ, ξέρεις. Ναι, ξέρω, ναι. Το σουλούπι σου, ρε παιδί μου, πιο πολύ μου κάνει για μπόξερ, εντάξει. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Πόρτα και έτσι, ξέρω εγώ. Εγώ, όταν ήρθα στο Πειραιά, δεν θα σας τα πω. Πόρτα δούλεψες, ναι. Ναι. Όταν ήρθα στο Πειραιά, με πήρα ένας Μανιάτης. Παλιός μπράβος, Μανιάτης, και μου λέει, εσύ μου κάνεις. Λέω, δηλαδή, εσύ μου κάνεις. Παιδί, 12 χρονών. Μα τι σου κάνω, λέω. Θα έρθεις και θα σε πάω στον Ολυμπιακό να κάνω τι στον Ολυμπιακό. Εγώ του λέω, καταρχάς, είμαι όφη. Γαλαντέ. Τι έκανε τώρα στον Ολυμπιακό. Θα έρθεις, μου λέει, να σε πάω στον Ολυμπιακό, κάτι θα κάνω. Και μου πάει λοιπόν στον Ολυμπιακό και είναι ένας προπονητής. Δεν θυμούμαι το όνομά του, είναι Παγκράτια πάλι. Και με βλέπω από προπονητής αυτός, με γύριζε γύρω-γύρω. Ήβλεπα ότι παλεύανε και λέω, θα φάμε ξύλο εδώ. Του λέω, κουμπάρε του, δεν θες. Πάει να μου πιάσει τα βιά, από εδώ από τα φιά και του πέτσε το 12 χρονών, του παίξε το γροθίδι και τον πέταξε 4 μέτρα πέρα και μου λέω, εσύ είσαι μια υπερβολική δύναμη. Θα κάτσεις μου εδώ. Να κάνω τι εδώ. Όχι, μποξέρ. Παλαιστής. Ελευθερία πάλι. Παγκράτεια πάλι. Το πιο αρχαίο. Αυτά πάει και σε Ολυμπιακούς. Ναι. Αυτό πάει Ολυμπιακούς αγώνες. Το 1900 λοιπόν. Και 90, δεν έκατσε. Όχι, έκατσε. Και το 1990 πήγα στη Μόσχα. Μπράβο. Και πήρα το παγκόσμιο. Μπράβο, είδες. Να τα πρέπει δηλαδή να τους τα βγάζω με το αυτό. Για πες. Αλλά δεν, ποτέ μου δεν τον. Δεν το. Δεν είπα είμαι ο Τάδε, ο Παγκόσμιο, ποτέ δεν ήθελα εγώ. Και να σου πω και την αλήθεια. Επειδή είχα τόσε και οικονομικέ, δεν ήμουν καλά οικονομικά, πήγα και πούλησα και μέχρι και το μετάλλιο για να τη βγάλω. Οφού. Το πούλησα, δηλαδή την αλήθεια. Δεν ήμουν καλά οικονομικά. Πούλησα το χρυσό μετάλλιο που είχα πάρει. Αν ήσουν σε... παντρεμένο, θα πούλαγε στη Βέρα, το ίδιο είναι, εντάξει. Ναι. Και το όλοι το έχουμε κάνει. Ναι. Πούλησα το μετάλλιο, λοιπόν. Δεν ασχολήθηκα. Κατάλαβα. Ναι, γιατί είναι και επικίνδυνο αυτό όμως. Μπορεί να πάθεις ναι. Και τίποτα στην κεφαλή και αυτά, ε. Εντάξει. Ή προσέχουν. Αν ξέρεις να πιάσεις. Γιατί το άφημα το δικό μας είναι να ξέρεις να πιάσεις τον άλλο από πότε να πιάσεις.
Δεν, δηλαδή, ένας καρατερίστας δεν τα βγαίνει με μένα. Οι καρατερίστες πάλι λένε ότι ένας που παλεύει δεν τα βγάζει με μένα γιατί εγώ είμαι γρήγορος και αυτά, ενώ αυτή είναι πιο... Στο στρατό είχα ένα διοικητή, ήμουν στην κόμμα, είχα ένα διοικητή και του γύρω βάδια, του γύρω βάδια, του γύρω βάδια, έτσι του λέω δώσε μάδια. Αυτός δεν ήξερε πώς παλεύω εγώ. Και μου λέει, θα σου δώσω μου λέει άδεια με ένα πείραμα ο διοικητής μου, μαυροζωνάς ο καράτε, θα σου δώσω λέει άδεια με ένα πείραμα, αλλά ποιο πείραμα. Θα παλέψουμε και άμα μου νικήσεις, θα πέρασαι 40 μέρες άδεια. Αν σε νικήσω, θα πέρασαι 40 μέρες φυλακή. Μα τον παλέψαμε του λέω κύριε διοικητά. Εγώ τον έχω, αφού ξέρω πώς τον έχω. Λέω τι να κάνει, λέω, εκτός για να είναι κι αυτός στην Παγκράτη και μου κάνει καλά. Μου λένε λοιπόν ο λογαγός μου, ο Γιώργος Βασίλης, της πλέον μου λέει, αυτός ξέρει, είναι μαυροζωνάς στο Παγκράτη. Μου δεν πανάνε. Εσύ τα κατήσεις, εγώ του λέω κατέβω Παγκράτη. Δεν είναι αυτό. Καράτε, Παγκράτη. Είμαστε του λέω να δέρνω. Έμαθα του λέω να σηκώνω του λέω τα κλαχτέρια, τη μηχανή. Ότι μου είναι κοπέλη, αυτό του λέω κατέβω, δεν του είχα πει ποιος είμαι. Λοιπόν, κάνουμε τον αγώνα, παλεύουμε, έφαγα το ξύλο, μιλούμε για πολύ ξύλο. Αλλά εγώ τον περίμενα. Αυτό για να με ρίξει, ήθελε να με ρίξει. Θα κάνει την κίνηση, εγώ δεν έπεφτα, επατούσα καλά, δηλαδή δεν πήγαινα με δεξιά, με αριστερά, θα με περίμενα εδώ. Λέω, θα παίξει το πύργο, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν οι καρατερίστες, θα κάνει το τέρμα, παίξει εδώ με τα πόδια του στο δάδιο, θα μου δείξω και θα είναι τελειώσω. Ήκανε το λάθος. Του ρίξαν ένα βαρέλι νερό να το κάνουν καλά. Και μου λέει πώς το κάνεις. Ναι, μα σε περίμενα, δεν του πες. Και σου έδωσε τις 40 μέρες ή σε πήγε φυλακή. Σε περίμενα. Σε περίμενα, του λέω να το κάνεις. Λέει τι κατέχεις, μου τίποτα. Τι ξέρεις, δεν τίποτα. Μου δίνει 40 μέρες και του πάνε μετά από 5 μέρες σήμα να πάω στη Μόσχα. Και λέει το πουλάκι μου, αυτό είναι λέει που θα πάει στη Μόσχα. Και πήρα τηλέφωνο από την Κρήτη Ελλάδα. Δεν μου είπες ποιος είσαι. Σε σου τη μετακίνηση, σου λέμε κορόιδεψες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μετά σιγά σιγά, μετά από όλες αυτές τις εμπειρίες, είπες να ασχοληθείς με και τη διάσταση. Και μετά σιγά σιγά είπα να ασχοληθώ με την παράδοση της Παγκρίτας μας. Γιατί για να βγάζεις αυτό το περιοδικό και να κάνεις και τα μαθαίνεις και πράγματα, έτσι δεν είναι, μαθαίνεις και πολιτιστικά. Πολλά. Γιατί βλέπω εδώ έχεις και κάποιες συνεντεύξεις, έχεις μαντινάδες. Εδώ, ας πούμε, έχεις φαγητά μέσα. Φαγητά, συνταγές, όλα τα φαγητά. Σκιουφιχτά, λέει, με κόκορα και ξηρό αμφότυρο. Ναι. Τα σκιουφιχτά, ξέρετε ποια είναι, παιδιά, τα μακαρόνια, τα τορτελίνια. Ναι, είναι τα κριτικά που γράφουν αυτά που λέμε. Γιώργος Καπνιστός. Ένας μαναλόγος. Είναι... Αχ, αυτό που έγινε, για να το σχολιάσουμε λίγο. Ποιο? Με τη βεντέτα κάτω στο... Ναι, είδες ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Να, σε αυτό εδώ το περιοδικό Φερρυππίν έχω άλλο στυλ περιοδικού. Ναι, έχεις άλλο, ναι. Ναι, μεν έχω την πάλι η Ραμονή Ακαλάθου στην Κρήτη. Έχω Λίθινο Ιωαννίνων. Ιωάννινα, δεν είναι δηλαδή μόνο... Ναι, είναι αυτό που είναι και ελληνική. Κρήτη, ναι. Είναι ελληνική και κρητική μαθιά. Κάτω μου Λιανά Φερρυππίν στη Σιτία, αυτό στη Σιτία. Η Νατάσα η Μαρίνη, τραγουδίστρια. Ναι. Στο λαϊκό. Ωραία, ζωηδάκης εδώ. Είναι με τον Τόλι Τεβοσκόπουλο αυτή, ήταν το έτο. Όπως βλέπεις τα κριτικά προνόντα του Κανίσιου και αυτός ο Γαλάτσι. Είναι πολύ ωραίο. Πάντως εγώ Καπλάνης, να σου πω την αλήθεια ο μου. Ο Γιώργος του Καπλάνης, ο πρώην δήμαρχος της Αγιαλαβόρας. Ναι, ναι. Α, είχε δώσει και αυτός, είδες, μπράβο. Ναι. Εγώ τώρα, σαν κριτική μάτια, γενικά δηλαδή δεν το έχω ακούσει. Μια ωραία συνταγή αυτή. Σοφεγιάδη, σοφεγάδα, τι είναι. Γεμιστά, κολοκυθάκια, τι είναι. Είναι. Πολύ ωραία συνταγή. Αυτή είναι από πάνω. Είναι... Μελιτζάνες, κολοκυθάκια. Α, κοκκινιστά όλα μαζί στην κατσαρόλα που τα κάνουμε, που τα κάνει η γιαγιά μου. Αυτή είναι ποντιακή συνταγή. Αυτό δεν ξέρω, εγώ τα τρώγα σε πάντως, εγώ τα τρώω αυτά με λιτζάνα. Έτσι κοκκινιστά όλα μαζί, στην κατσαρούλα τα κάνω. Αυτή είναι ποδιακή συνταγή αυτή. Δεν βάζω τα αυλή, τα βάζω όλα τα άλλα. Ναι. Εντάξει να σου πω κάτι, είναι πουλάκι να η πόντι. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι πόντιος. Βέβαια γεννήθηκε εδώ στην Ασβέστρη, Δεστού. Ναι. Ο πατέρας μου είναι εδώ. Ο πατέρας μου βασικά είναι ο Σμυρνιώτης. Ναι. Ο παππούς μου ήταν πόντιος, ωραία. Και η μαμά κρίθηκε από τα Χανιά.
Τώρα μοιάζουν. Ξέρεις ποιο άλλο μου αρέσει φαγητό πάρα πολύ. Το αγκινάρι με κουκιά. Είμαι μάρα. Και αυτό, και αυτό είναι πολύ φαγητό. Ξινό, ξινό. Ε, η Κρήτη έχει πολλές συνταγές, εντάξει. Καλά, ναι, έχει πάρα πολύ. Αλλά μοιάζουν και με τα ποντιακά φαγητά. Ναι, ναι, ναι. Απλά τα ποντιακά έχουν λίγο το τουρσί, ας πούμε, πιο πολύ βάζουν. Ή έτσι, οι γεύσεις. Γιατί τρώνε πιο πικάντικα λιγάκι πόντι. Βάζουν ναι, λίγο πιπέρι παραπάνω. Όχι πιο, πολύ πικάντικα. Γιατί όταν πήγαινα πάνω στη θεία μου, η μαμά μου μετά με μάλωνε ότι μυρίζω πικάντικα. Κριτική ματιά είναι το 16. Ναι, η κριτική ματιά, το πρώτο η κριτική ματιά βγήκε το 2014. Σου λέω ξεκινήσαμε δειλά. Άκουσε με τώρα, το 2008 από ό,τι κατάλαβα ήταν η πρώτη σου, το πρώτο κλικ που έφαγες κλικ. Και τώρα είναι 12 χρόνια που το κάνεις αυτό. Το 2000, άκουσε με πώς ξεκίνησα. Το 2012. Εδώ λέει το 8. Το 2012, 8 έδωσε. Το 2012 είμαι στην Κρήτη, στα Νόγια. Όπως μπαίνεις λοιπόν στα Νόγια είναι ένα καφενείο του Μερτζάνου Μανώλη. Ναι. Αυτοί που έχουν τα όρη, οι Μερτζάνιδες, ο πατέρας τους. Με τον αφό τους έχουν ένα καφενείο στα Νόγια. Και είναι σηκώνει λοιπόν ο Σουγορμός, ο Μανώλης, ο Μερτζάνιδες, ο Σταυρακάκης. Συγγνώμη και μου λέει, Σπύρο, εσύ. Μια ζωή στην πόλη σας. Εγώ σε γνωρίζω χρόνια που κάνεις με τα παιδιά μου παρέα. Μια ζωή στην πόλη σας. Να σου πω άλλο μια ιδέα. Μα πες. Δεν πιστεύω να βγαίνει μια εφημερίδα. Αφού λέει το έχεις. Ναι, αλλά εδώ και η Κουτσιμαρία εφημερίδα βγάζει. Καλά το πες. Σε πετάγεται ο Γιάννης, ο γιος του που ήταν παρέα, ο Μερτζάνης και ο Γιάννης που έχουν τα όρη. Και μου λέει, όχι ρε Σπύρο, δεν κάνεις εφημερίδα, σε κάνεις την αλλαγή, λογίδα. Θα κάνεις περιοδικό. Ωραία, μαν, και πώς θα το βγάλουμε. Μου λέει, βρες ένα όνομα. Η Ουρανία Ξηρούρη, του Νίκο του Ξηρούρη, η σύζυγος, είναι του πατήρα μου πρώτη ξαδέρφη. Και έχω μια μέρα στις Ματζόγλες στο δισκοπολείο του Ξηρούρη, στο όπου είναι η οικογενειακή επιχείρηση, και της λέω, θεία, αυτή την ιδέα μου βάλανε στα Νόγια, στα Μελτζάνιδες. Πώς θα το βγάλω. Και μου λέει ο Καζαντζάκης, έλεγε την κριτική ματιά. Θα το βγάζει την κριτική ματιά. Και μου δώκανε λοιπόν αυτή την ιδέα και έβγαλε το περιοδικό κριτική ματιά. Μπράβο. Και μετά βάλες και το ελληνική για να πιάσεις, να πλωθείς και παράτερα. Καλά έκανες και ελληνική. Γιατί έτσι μπορείς να βγεις και πιο. Δηλαδή, να πώς έβαλες ποντιακά, ναι, πώς ναι, έβαλες από τα Γιάννενα. Ναι, μπορεί να βγω, ας πούμε ξέρω, ναι, τώρα, α, δεν ξέρω να το βγάζεις κάθε μήνα ή κάθε τριμηνία. Όχι, κάθε 4 μήνες το βγάλω, αλλά. Κάθε τριμηνία πρέπει κανονικά. Κάθε 6 μήνες το βγάλω. Κάθε 6 μήνες. Δεν συμφέρει να βγάλω. Εάν πιώνεις από τσέπη συνέχεια που το κάνω εγώ, δουλεύω και πιώνω το προοδικό. Κοίταξε, αν είχες άτομα που τρέχανε για τη διαφήμιση. Είμαι μόνος μου, όλα τα κάνω μόνος μου. Καταλαβαίνετε. Θα μπορούσες δηλαδή. Το σε λέω, πάρτε 20% ποσοστά. Ναι, με, θα μπαίνω μέσα. Πάρτε 20% ποσοστά και βγαίνετε. Θα προοδικά έτσι αλλιώς μοιράζεις όλο τον κόσμο. Πολλοί συλλόγοι μου λένε Σπύρο, γιατί μας αφήνεις στο σύλλογό μας. Αυτό δεν σου είπα εγώ ναι, τώρα. Και το σε λέω και εγώ, ρε παιδιά, αφού θα βάλω στην πόρτα από κάτω. Πώς είναι ο Σμυρνιώτης, μου λένε, που έχω φίλος, ρε Σπύρο, μου λέει το περιοδικό σου, λέει στην πόρτα μου. Και πώς το κάνω εγώ με το περιοδικό. Άκου ένα σύστημα που κάνω. Τους βάλουν και χτυπούν τα κουδούνια. Έτσι, για να μπουν μέσα. Και παίρνουν μέσα στην πολυκατοικία και πάνε σε όλα τα διαμερίσματα. Έτσι, αλλιώς δεν γίνεται. Και βάλουν στο χαλί του διαμερίσματος ένα προοδικό. Εκεί, μόνο εκεί πρέπει. Μόνο πόρτα πόρτα. Εάν δεν ανοίξει λοιπόν η πόρτα, πάμε στη διπλανή. Μπράβο, ναι, έτσι πρέπει. Έτσι είναι η σωστή διαφήμιση. Και όταν ανοίξει η πόρτα αυτή, βάλουν, μου λέει ο άλλος, μα στην πολυκατοικία μου ήρθε. Μήπως λέω. Μπορεί να κάνει ένα άλλο, να τα ταχυδρομεί δηλαδή στους συλλόγους. Θα βγάλεις τα χαρτάκια αυτά τα, και να πας στο συλλογικό. Δωρεάν ταχυδρομούνται με το ταχυδρομείο. Όχι, όχι, όχι. Ένα περιοδικό για να πάει με το, με τα, με το βάρος που έχει, θέλει το ταχυδρομείο 2,80. Να πάει ένα περιοδικό στο φάκελο. Το έχω ψάξει. Ναι. Καλύτερα λοιπόν αυτά τα 2,80 να τα πάρει ένα παιδί που δεν έχει να φάει. Τώρα βάλε, τότε βάλε ένα παιδί
που θα παίρνει ένα μάξι και θα γυρνάει όλους τους συλλόγους της Αττικής. Το κάνω εγώ. Ή κάνετε εσύ προσωπικά. Γιατί είμαι εδώ στην Ασμήνδεση, εγώ τώρα το είδα. Και το ξέρω, γιατί πω τώρα είχα πάει για αίμα, δεν είχε τίποτα περιοδικά. Τώρα θα περάσω να το αφήσω εγώ αυτό. Μα θα πάω εγώ, θα σε αφήσω πολλά. Σιγά θα αφήσω ένα. Σε αφήσω 20 περιοδικά, 50 τα έχουν. Αλλά σε συλλόγους που βάλουμε διαφημίσεις, δηλαδή έχω τον Ηράκλειο. Ναι, ρε παιδί μου, και το... μην θα τα βάλει. Θα βάλω κόλλο. Γιατί έχω στο περιοχή του έχω διαφήμιση. Ναι. Τι θα βάλω, στο Κορδαλό. Θα βάλω. Γιατί έχω. Ενώ η Νέα Σμύρνη δεν έχω τίποτα. Ξέρεις γιατί στο λέω. Εγώ είχα έτσι μια τοπική εφημερίδα εδώ της Νέας Σμύρνης που επειδή ήταν κριτικός αυτός που την προωθούσε, ο εκδότης τέλος πάντων, την έβαζε στην ανέξ τα καράβια που ήταν τοπική της Νέας Σμύρνης, τα επίκαιρα. Τα επίκαιρα, ναι. Του Νικάκη. Λοιπόν, αυτός το είχε το ήταν καλός δηλαδή σε αυτό. Και ένα άλλο που έκανε, γιατί θυμάμαι, έβαζε, έπαιρνε τα μπακρούς αυτά από το ταχυδρομείο. Τα κόλλαγε μόνος του και τα βάζε μετά στα. Δεν πλήρωνε, τα βάζε στα κουτιά και φεύγανε μόνα τους. Ξέρεις, χωρίς να πληρώσει κάτι. Εγώ περιττώ να σου πω ότι το περιοδικό στην αρχή που το βγάλαμε με μια εταιρεία, με ένα σωματείο. Το οποίο σωματείο ήταν η BNG, αν είσαι ακούσει, που ήταν στο γεροκομείο Αθηνών και στο ορφανοτροφείο Αθηνών και όλα τα κέρδη που βγάλαμε, τι κάναμε. Τα πήγα και τα έδωκα τότε στο Δεσπότη και τα έδωκε όλα στο ορφανοτροφείο. Δεν ξέρω αν έγινε μια διαφήμιση που λέγεται τηλεόραση από την BNG και από το ορφανοτροφείο Αθηνών. Μπράβο. Και ό,τι ήταν κέρδος... Τότε σε βγάλαμε κέρδη. Ήταν μια ίδια. Αλλά τα κέρδη που βγάλαμε πήγαν όλα στα παιδιά τα ορφανά. Έτσι ήταν η πρώτη αυτή. Ο Θεός λοιπόν, άμα προσφέρεις στον συνάδελφο, σου στέλνει χίλια απλά. Δηλαδή δίνει ένα και σου δίνει δέκα. Χίλια. Και σου δίνει δέκα. Το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Έτσι μόνο. Και μετά σου ήρθαν άλλα πράγματα, είδες. Καλά έκανες. Και ξέρεις, θα σου πω κάτι. Όχι έχω εγώ 100 χιλιάρικα και μου περισσεύουν και δίνω από το περισσεύμά μου. Ανώφελο, ναι, είχα περισσεύει, έδωσα. Αυτό δεν πιάνει λιμοσύνη. Γιατί αν μη τι άλλο σου περισσεύει και το δίνεις. Δεν είναι κάτι. Όταν υστερείσαι και δίνεις ή δίνεις από το στέρημά σου, γιατί δεν σου πάει η καρδιά που βλέπεις τον άλλον και αυτό πιάνει. Δηλαδή όταν δίνεις γιατί πονάς τον άλλον, αυτό πιάνει. Τώρα εσύ δεν ήσουν να κάνει ένα παλικάρι εφοπλιστής, ξέρω εγώ. Όχι. Όμως... Με ο καμαθιέρα, εγώ δουλεύω από το ίδιο κοπέλι. Μπράβο. Αλλά είπες, εγώ θέλω. Αυτό μετράει, καταλαβαίνεις. Θυμάμαι δεν τον εαυτό μου. Δεν θέλω να σε πενέψω, γιατί δυναμώνω τον εγωισμό. Θυμάμαι τον εαυτό μου από το ίδιο μωρό κοπέλι και δούλευα. Ναι, τα ίδια κι εγώ. Δεν είχα ποτέ να πω, μπορέσει, θα πω το πατέρα μου δεν μου 10 αγμές. Ποτέ. Δουλεύοντας. Έτσι, για κάνε τώρα ένα κοπέλι και να του πει να πάει να δουλέψει, αν δεν έχει πάει φαντέρο, δεν έχει πάει. Λυπία μου, δεν έχω παιδιά. Δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδιά. Ανήψια έχεις? Έχω ανήψια. Πώς τα βλέπεις? Ο ανήψιός μου είναι... Καταρχάς, άμα δεις τον ανήψιό μου στον δρόμο... Σε περνάει στον πόη? Ναι, που να θα μην περάσει. Άμα τον δεις στον δρόμο, ο Ελάι τον βλέπει, είναι στην Κρήτη. Τον βλέπουν φίλοι μου. Σου μοιάζει. Και λένε... Φίλοι μου που είμαστε συμμαθητές, από παιδιά μαζί. Ρε Σπύρο, λέει πώς λέει. Πότε είναι ξανά μικρός. Τόσο πολύ σου μοιάζει. Δεν είναι περίεργο. Η κόρη του αδερφού μου, η κόρη του αδερφού μου, η μικρή, είναι ίδια η αδερφή μου. Ίδια όμως σε όλα τις έχει πάρει. Η αδερφή μου μοιάζει στον αδερφό της μάνας μου, το θείο το Μανώλη, που τον λέγανε Γερμανό και ήταν ξανθός και τέτοια. Λοιπόν, ίδια ο Μανώλης είναι ο θείος μου. Η κόρη τώρα της αδερφής μου. Η μία μοιάζει στον αδερφό που έχουν γίνει έτσι. Καλά, ο γιος μου με την κόρη του αδερφού μου, αυτή που λέμε τώρα, μοιάζουν πάρα πολύ. Εντάξει. Κάποτε ο μου γιος λέει μου μοιάζει σε μένα. Κάποτε μου λέει ένα ωραία κλειόραση, πρώτα μου λέει. Εχθές σε είδα και ήσουν 30 χρόνια, 35 πιο μικρός. Πότε έγραψα τα μαλλιά σου. Για μισό λεπτό, γιατί περιμένω για δουλειά. Για μισό. Παρακαλώ. Μας το κλείσανε. Έβαψε μου λένε τα μαλλιά σου. Λέω, όχι, γιατί έβαψε τα μαλλιά μου. Λέει,
Εχθές σε είδα και ήσουν, λέει, μικρός. Δεν είσαι υπερήφανος, πανεψιός σου. Λέω, ρε, του λέω, εγώ ήμουν, του λέω, είσαι τρός, εγώ, πού του λέω, με είδες. Λέει, σου λέει, στην Κρήτη ήσουν εχθές. Λόγω. Πλάσεις, πλέον, μου λέει, αποκλείεται, αφού ήσουν εσύ. Αλλά ήσουν, μου λέει, σε νέα, λέει, α, κατάλαβα, του λέω. Λοιπόν, να τα κάνω έτσι σαν αυτό για να φανούν όλα τα εξώφυλλα. Mm-hmm. Τα ίδια είναι αυτά. Έτσι. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, και αυτό είναι το πιο τελευταίο. Και αυτό είναι το τελευταίο, ναι. Κάτσε τα κάνω έτσι να φάνουν ψηλά. Για άλλη μία φορά. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Να σηκώσω κι εγώ τη γενιά. Που και εσύ κατάλαβες από πολύ νωρίς, mm-hmm, ότι εντάξει, καλό το εμπόριο, καλά τα λησβερίσια, ανοίχτες έτσι αλλιώς το ένα τ' άλλο, αλλά να κάνω και κάτι πιο πρακτικό, πιο σταθερό. Ναι, μα ναι. Πιο φωτεινό. Ναι. Και έκαμε αυτό. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο, ωραία η προσπάθεια, καλό είναι, το κάνεις κάθε εξάμηνο, ναι, δηλαδή είναι. Κάθε 4 μήνες, αλλά κάθε εξάμηνο κανονικά το κάνω. Εγώ αυτό είπα... κανονικά, εδώ πέρα στην Αθήνα, ας πούμε, εμείς λέγαμε να κάνουμε εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, να βγάζαμε τέτοιους καταλόγους που να ήταν όλα τα μαγαζιά της Νέας Σμύρνης, άντε και παλιού Φαλήρου, δηλαδή και γειτονικές περιοχές, και να είχαν κάποιες εκπτώσεις, δηλαδή εγώ σαν νεοσμυρνιώτησα. Άκου τώρα μια ιδέα που μπορεί να την κάνεις τώρα εσύ, γιατί την είχαμε σκεφτεί και δεν την κάναμε κάποιοι άλλοι. Αλλά σου τη δίνω η ιδέα. Η κάρτα πιστωτική, που μέσα σε αυτή την πιστωτική κάρτα συμβάλλονται πόσα, 200 καταστήματα, που αυτά τα καταστήματα όμως σε μένα που έχω την κάρτα έχω μια έκπτωση 50-70%, mm, ή που αυτό νομίζω το περιοδικό είναι πιο εφικτό, πας στο κατάστημα και του λες, κοίταξε να δεις, εγώ θα βγάλω ένα κατάλογο που θα συμμετέχουν όλα τα καταστήματα της Νέας Σμύρνης. Από σένα θέλω για την έκδοσή του 50 ευρώ, ωραία, mm, και θέλω να ξέρεις ότι όποιος πελάτης έρθει και σου πει ότι ήρθε από τον κατάλογο, έχει ένα 30-20%. Λοιπόν, σου τι δίνω σε ιδέα. Λοιπόν, άκουσα με αυτό. Αυτό όμως θέλει πόδια. Άκου να σου πω τώρα. Πόδια, θράσος, θάρρος. Άκουμε αυτή την περίπτωση. Εγώ θα το έκανα. Ένα παρόμοιο θα σου πω τώρα. Εγώ τώρα, δηλαδή αν Παναγιά μου φίλα μείνω ανέβει, θα πω εδώ του Πετρόπουλου τι θα κάνω. Λοιπόν, έχω έναν πολύ καλό φίλο στην TUI. Ξέρεις ποιο είναι η TUI. Ναι, ναι. Η TUI είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει κουραζιέρες στο εξωτερικό. Δηλαδή σε αεροπλάνα, σε... Ναι, τώρα θα τελειώσω ο κορονοϊός, θα πάω, ναι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει λοιπόν ο φίλος μου το εξής. Σπύρο, θέλω να βγάλεις ένα περιοδικό, το οποίο περιοδικό λέει να έχει τα μαγαζιά που έχεις μέσα διαφημίσει, να βάλεις εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο να είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Μπράβο, και να το δίνεις στους τουρίστες. Και να το δίνεις, να το δίνω με λέει εγώ που έρθει ο τουρίστας, ο Α, ο Β, ο Γ. Είναι αυτό που σου λέω στο πρακτορείο μου. Και που σου δίνει και συγκεκριμένη πελατεία. Μπράβο. Έρχεται λέει στο πρακτορείο μου στην Αγγλία, στο πρακτορείο μου στη Γερμανία. Στο πρακτορείο μου. Έτσι πας και χτυπάς γουναράδικα, συγγνώμη, ναι, 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 που προτρέχω και πας του γουναρά και του λες, έχω να δεις, εγώ συνεργάζομαι με Ρώσους. Σε βάζω εδώ στον κατάλογο. Μα καταρχάς. Πάνω στη διαφήμιση, αλλά θέλω οι Ρώσοι που θα έρθουν εδώ, υποτίθεται. Αυτοί δεν είναι μαλάκες, ξέρουν. Βάζουν μια τιμή 100, κατάλαβες. Ειδικά στο. Ναι. Και μου λέει πολλέ. Και με Ρωσία. Δηλαδή τα βοηθούν συνεργάζονται με Ρωσία. Και μου λέει πολλέ άλλε από αυτού να βάλει κουπόνια και να μεταφέρει εμένα τα περιοδικά. Σε έννοια και τα μοιράζει πόρτα-πόρτα. Θα μεταφέρει, δηλαδή, θα βγάλει ένα καλοκαιρινό. Θα δίνει στου τουρίστε αυτού. Ένα καλοκαιρινό και θα δίνω εγώ σε αεροπλάνα. Θα βάλω σε αεροπλάνο, λέει ένα μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο, θα δίνω ξαναγού. Αυτό που είναι. Κοίταξε, ναι, μέσα στα αεροπλάνα έχουν ήδη περιοδικό, το, ναι, το live, ναι, είναι μέσα στο αεροπλάνο, το, ναι, leaf, πώς λέγεται, και έχει αυτά. Ναι. Και θα δίνω λοιπόν ένα περιοδικό σου και θα πηγαίνει στην Κρήτη, στην Άξο, στη Σαντορίνη, στο. Και θα ξέρει ο άλλος ότι έχει κατεβαίνει σε αυτά τα μαγαζιά. Στην Χαλκιδική, στην Αλεξανδρούπολη, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θα πλέχει 10 μαγαζιά και θα ξέρουν που θα πηγαίνουν οι τουρίστες σε αυτά τα μαγαζιά. Και έχουν έκπτωση. Έχουν έκπτωση να φάνε, να πιούν, να κρατήσουν. Αυτό σου λέω θέλει πόδια. Είναι δηλαδή, το πόδια τι εννοώ, το να κάτσεις να κάνεις μαγαζί-μαγαζί τη συμφωνία. Τα μαγαζιά τα κάνουν αυτά, γιατί εγώ έτρεχα και για δώρα και για τέτοια που έτρεχα. Και είναι θετικά τα μαγαζιά σε αυτά να το κάνουν, ειδικά τώρα έτσι που είναι οι καταστάσεις
συμφωνούν τα μαγαζιά. Στο παλιό Φάληρο το είχε κάνει ο Δήμος του παλιού Φαλήρου, που είχε βγάλει για τους δημότες μια κάρτα και κάνανε έκπτωση. Αυτό τώρα που λέω εγώ για τη Νέα Σμύρνη, θα μπορούσε να το κάνει ο ίδιος ο Δήμος. Ναι. Δηλαδή μια παράταξη που λέγαμε ότι μπορεί να βγει, σαν ιδέα, τους το είχα πει. Μα θα πω, εντάξει, μια παράταξη. Τους είχα πει, παιδιά, μα βγείτε, είναι πολύ καλό να φτιάξετε κάρτες για τους πολίτες Νέας Σμύρνης να ψωνίζουν από τα μαγαζιά Νέας Σμύρνης με μια έκπτωση. Εσύ τώρα που λέμε να το γενικεύσουμε, είναι ωραίο αυτό, γιατί θα πιάσεις 20 μαγαζιά της Νέας Σμύρνης, 20 μαγαζιά της Καλλιθέας, 20 μαγαζιά του Παλιού Φαλήρου. Εγώ δεν σου λέω πιάσεις όλα τα μαγαζιά, τα πιο κλικάρικα σε κάθε περιοχή. Δύο ταβέρνες στη Νέα Σμύρνη, αυτό θέλει κάνει πόδια. Αυτό το έχει κάνει ο εκπαιδευτικός σύλλογος του χωριού μου αυτή τη στιγμή, που είναι κάνει σαν χάρτη κάτι. Το χωριό μου, δηλαδή, τι έχει το χωριό μου. Το χωριό μου έχει ένα εθνικό ερημό, ένα φαράκι, το οποίο φαράκι μέσα έχει. Είναι η αρχαία Πολωνία μέσα. Η αρχαία Πολωνία είναι στην Κρήτη. Η αρχαία Πολωνία είναι στην Κρήτη. Είναι στο χωριό Βενεράτο, στο φαράκι μέσα, ένα κρομερό φαράκι. Όποιος πάει εκεί δεν θέλει να φύγει. Μέσα στα πλατάνια, στον Άγιο Φανούριο που λέμε. Είναι αρχαία λοιπόν από Πολωνία. Με σπηλιές μέσα, μέσα στο ποτάμι, στο βράκι μέσα. Και έχουν κάνει λοιπόν ένα χάρτη και με κυνηγάει βέβαια ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Λέει, μου λέει, βγάζει το σαρό περιοδικά. Πρόθεσε, μου λέει τα αυτά. Ναι. Λέω καλά, ρωτήσα, λέω καλά. Αλλά τι θέλουν αυτοί. Αυτοί, ναι, εμένα να τα προωθήσω. Αλλά του λέω, φέρετε μου λέει το υλικό. Όχι, είναι βγάλω το σε όχι, θα μου φέρετε το υλικό να το κάνω. Δεν το κάνω τίποτα. Συγγνώμη, κάτσε να βγάλει εσύ να τα εκτυπώσει. Ναι, θα το κάνω εδώ, ναι. Στο περιοδικό μέσα να αφιερώσω 5 σελίδες. Στο περιοδικό αυτό μέσα, ναι, το κάνω, αλλά να μου κάνετε τις 5 σελίδες. Περίμενε, ρε παιδιά, πες. Να κάνω μια σελίδα και να αφιερώσω και να γράψω για όλο αυτό, ναι, αλλά εμένα κάποιο πρέπει να μου δώσει τα λεφτά, έτσι δεν είναι. Ναι, άκουσε με. Εγώ τι κάνω. Βάλω χωριά μέσα από την Ελλάδα. Βάλω καλλιτέχνες. Προωθώ καλλιτέχνες. Βάλω χωριά. Το βάλω είδα αυτό. Βάζεις περιοχές. Από αυτούς είμαι ο μοναδικός. Βάλω συλλόγους. Από αυτούς είμαι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα διαφημιστής που δεν έχει πάρει ποτέ σε κανέναν μισό ευρώ. Μου λένε σε Σπύρο, όλοι που βγάλουν μια εφημερίδα έρχονται και μου λένε σε έβαλα μέσα στην εφημερίδα, θέλω να μου δώσει 100, 200, 300 ευρώ. Και του λέω και εγώ, ρε φίλε, του λέω. Εγώ για να το λέω ποικίλες ύλες, θέλω να βάλω ύλη μέσα στο περιοδικό μου. Δεν θέλω να βάλω διαφήμιση. Θέλω να δει ο άλλος να διαβάσει. Ναι, αυτός, ρε παιδί μου, να έχει αυτός, μέσα να έχει και δύο αυτός πράγματα. Αυτός που θα πάρει το περιοδικό στα χέρια του, να μην βλέπει διαφήμιση. Γιατί αν είναι ένα περιοδικό μόνο διαφήμιση. Καστέγγισά μου. Μιχάλης, πραγματικά είσαι μου κατά για το ποιο. Να έχει και ιστορικά. Κάτι να διαβάσει, ναι, κατάλαβα τι λες. Ο Χοχλός πάει που διαφημίζεται, στο παλιό μαγαζί του Χοχλή που διαφημίζεται από τον μου. Δηλαδή, η Ιερά Μονή Παλιανής που έλεγα τώρα. Δεν μου λες την υπηρεσία του άντρα, τι είναι αυτό, Γκράνος μέλησε. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα... Βιαγκρά και έτσι. Ένα από τα καλύτερα, το καταργήσανε και τα τράδες. Ο Μανώλης ο Παντεράκης. Ναι. Είναι ο πρόεδρος Ομοσποδίας Κριτικών Σωματείων Ελλάδος. Ο μεγαλύτερος τομέας της Κρήτης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή πρώτα είναι η Ομοσπονδία Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων και μετά είναι οι υπόλοιποι συλλόγοι. Όλοι ανήκουν στην Ομοσπονδία. Μου λέει ρε Σπύρο, πόσα λεφτά να σου δώσω. Λέω, γιατί του λέω μου δώσει χρήματα, του λέω. Σου ζήτησε κανείς χρήματα. Λέει, μα όλοι, εγώ του λέω δεν θέλω. Το 15, το 16, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό, κάτσε να κρατήσω για μια κριτική ματιά. Να κρατήσω για μια κριτική ματιά. Ναι, εγώ τα φράγω για σένα, τα φράγω. Ωραία. Αυτά θα τα κρατήσω όλα. Λοιπόν, άρα τώρα κάνουμε, νομίζω γεννήσαμε, λέω και άλλες ιδέες. Ναι. Εγώ νομίζω ότι όπως έχεις κάνει αυτό το περιοδικό, μπορείς, ναι, περισσότερες συνεντεύξεις εννοείς από καλλιτέχνες και τέτοια μπορείς να κάνεις. Ναι, μα εγώ τι κάνω. Έτσι. Μου έχει δώσει στο νέο περιοδικό που θα βγάλω, μου έχει δώσει ο Παύλος Ζαπετάκης. Ορίστε, ωραίος.
Ξέρεις τι άλλο μπορείς να κάνεις, να πηγαίνεις και σε, όπως, δεν ξέρω, βλέπεις τις κριτικές εφημερίδες που βγαίνουν και αυτά κριτικά νέα και τέτοια. Μου είχε δώσει παράδειγμα συνέντευξη Μαρία Σκουλά, στον Ενισκόδικο. Μπορείς να παίρνεις και ο μαθιάς του Γιαννούλης. Μα να και η γυναίκα του Ξυλούρη μπορεί να σου δώσει. Εσύ η Ουρανία, θεία μου. Ουρανία. Ή μπορείς να πηγαίνεις σε διάφορους συλλόγους και να παίρνεις από τους προέδρους των συλλόγων κάποιες έτσι που να σου λένε για το σύλλογο, ξέρεις. Μα θα παίρνω να ήδη, κάνεις, δηλαδή, ήδη, θα κάνω, θα έχω κάνει ήδη. Κάθε εξάμηνο να κάνεις και αφιέρωμα, ναι. Ο σύλλογος Κρητών Νέας Μύρνης, σύλλογος Καλλιτέας, σύλλογος έχω κάνει Γάλλιο, έχω κάνει έχω κάνει σε πολλούς συλλόγους. Από ό,τι έχω καταλάβει βγαίνει δύο φορές το χρόνο, ναι. Άρα τώρα είσαι πέντε χρόνια, έχεις βγάλει... Περιστερίου. Ναι, έχεις βγάλει δηλαδή δεκατεύχη τώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα έχω βγάλει κριτική μαθιά δεκατεύχη. Και ελληνική και κριτική μαθιά που βγάλει κριτική τεύχη. Τώρα είναι 13 τεύχη δηλαδή. Ωραία. 14 τεύχη. 14. Μα έτσι σιγά σιγά θα το φτιάξεις. Και σαν και εσένα ξεκινήσανε κι άλλοι. Δηλαδή και η εφημερίδα που είπαμε πριν είχε ξεκινήσει έτσι αρά και πού για χόμπι. Και μετά την είχε μια φορά το μήνα. Μετά την έκανε όταν άρχισε και έτρεχε και βάλε άτομα που τη μοιράζανε. Έβαλε άτομα για τη διαφήμιση, πλήρωνε κανονικά γυναίκα που έτρεχε για διαφήμιση όμως με μισθό, με ΙΚΑ, με τα πάντα. Μα και εγώ τους θέλω να το κάνουν αυτό και δεν θέλουν. Λοιπόν, όχι, αυτή ήταν η δουλειά της. Ξεκίναγε το πρωί, ήταν η δουλειά της γυναίκας. Εγώ τους θέλω, να δουλέψουν πάλι part-time. Αφού έτσι και η δουλειά, δουλέψε part-time, παίρνετε 20% ποσοστά. Και αυτό γίνεται. Να είναι δηλαδή, όχι, ναι. Ρε παιδί μου, εγώ ξέρετε, κλείνω μία διαφήμιση, θέλω το 20-30%. Η διαφήμιση έχει 200 ευρώ, πάει 20% από ποσοστά. Σου βγάλω σε διαφήμιση, πάρει του άλλου λεφτά να πάρει. Ναι. Τα λεφτά από το πιτόπουλο. Αυτό, ναι, αυτό. Άμα το, δηλαδή, να βγει το περιοδικό και μετά θα τα κάσει. Δεν ξέρω με τα βαφτιστήρια τι γίνεται. Βάλ του κάτω και πε ρε βλαμμένα. Χαρτζηλίκι είναι, δεν ξέρω, έχει γυναίκα βαφτιστήρα ή μόνο αγόρια. Όχι, μόνο αγόρια. Ναι, γιατί πα έτσι, πα αλλιώ. Ναι, γυναίκε το έχουν πιο πολύ αυτό τώρα. Ξέρεις τη διαφήμιση, πρέπει κάποιος που να είναι μπουρμπούρου στο μπλα μπλα, δεν έχεις κάνει πολύ τι καλό. Πολιτές έχω πολλούς, αλλά και είναι άνεργοι. Έχω πολλούς άνεργους που δεν έχουν, δεν έχουν να φάνε. Θα και τι κάνουν, πώς ζουνε, πάνε και παίρνουν το τσιά, 200 ευρώ το τσιά. Ναι, θα σου έλεγα να τα αναλάβω εγώ, αλλά επειδή δεν ξέρω τι γίνεται με τη δουλειά μου, γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αν δω όμως ότι έχω το χρόνο, μπορεί να σου χτυπήσω εγώ την πόρτα. Είσαι διαθέσιμη, ό,τι ώρα θες. Έλα, να μου χτυπήσεις την πόρτα. Ναι, γιατί εγώ τώρα πώς το ονειρεύομαι. Αυτό που σου είπα. Τρέχεις όλη την Αττική, μαζεύεις από όλα τα αυτά, γιατί και αν ο άλλος λέει, δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα στο μαγάζι και λέει, κοίταξε να δεις, εγώ βγάζω αυτό το περιοδικό, μπορώ να σε διαφημίσω, δεν θέλω πολλά λεφτά, το βγάζω, ξέρω εγώ, 50 ευρώ θέλω. Για να βάλω τη διαφήμισή σου, όχι πολλά εκατομμύρια. Και θέλω από σένα οι πελάτες που θα σου έρχονται από το δικό μου περιοδικό να έχουν μία έκπτωση για να σου τη στείλω κιόλας. Ναι, έτσι, ναι. Μα μπορεί να σε βάλω σε ένα εκδοτικό κουπόνι μέσα, δεν έχω πρόβλημα. Σε κάθε περιοδικό να μπει ένα εκδοτικό κουπόνι. Ναι, ρε παιδί μου, ότι με αυτό το κουπόνι μπορείτε να μπείτε στα μαγαζιά αυτά που διαφημίζονται μέσα εδώ και να ψωνίσετε. Θα σε πω πόσα δεκατό θέλω να δώσω σε εκδοτικό κουπόνι. Ναι, το κάθε μαγαζί έχει το δικό του ποσοστό. Ναι. Σου λέει άλλο εγώ μπορώ 20, άλλο 10, σου λέει ο καθένα. Και λες και εσύ στην εισαγωγή, ξέρω εγώ, άμα το κάνεις αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Και μετά, όταν αρχίσεις και το κάνεις, δηλαδή τώρα το κάνεις δύο φορές γιατί είσαι στα χαμένα ακόμα τώρα από ό,τι κατάλαβα. Είσαι ένα βρέφος στην έκδοση. Εντάξει. Πατάμε τώρα. Τώρα πρέπει να βρεις τα. Να τρέξεις και μετά. Μπορείς να το κάνεις κάθε μήνα μετά. Ή κάθε διμηνία. Αν πέσει η διαφήμιση. Ένας γραφίστας, εγώ έχω να δουλεύω με ένα γραφίστα, ο οποίος είναι και χωριανός μου, ο οποίος είναι και μικρό παιδί, δηλαδή τον στηρίζω γιατί είναι μικρός και του λέω ρε Σμανώλη, ξεκίνησε σιγά σιγά. Δεν εγκαμπιαζόμαστε, σιγά σιγά, όχι, προλάβουμε. Από εσένα δουλεύω. Όχι, γιατί αν ο γραφίστας πας και του πεις μετά ότι ξέρεις κάτι Μανολιό μου, δεν είναι σιγά σιγά. Γιατί άμα τελειώσεις τη δουλειά μέσα σε μια εβδομάδα θα πάρεις και 200. Αυτό εδώ, το τελευταίο. Θα του δώσεις και κάτι παρά. Το τελευταίο, τώρα, τώρα μπορεί να το. Μπράβο. Μπορεί να του πεις όμως και εγώ κάτω πιο γρήγορα, γιατί άμα το βγάζουμε κάθε μήνα θα έχεις και ένα κάτω στάρικο εξτρά, κατάλαβες. Και αυτό θα το τρέξει τότε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Γιατί και εσύ αν έχεις διαφήμιση πολύ και λες ότι ξέρεις κάτι κάκι εκπτώσεις και τέτοια, θα πρέπει τουλάχιστον ένα μήνα
Ανά δύο να βγάζεις, για να έχει... Μα έτσι είναι σωστό, αλλά εγώ σου λέω, επειδή σε ούτε τη δουλειά μου και πολλά και διάφορα, δεν... Τώρα, εγώ θέλω να το κατάλαβα, δεν έχεις ανθρώπους. Ναι, εγώ είναι, δεν έχω ανθρώπους. Έχω, καταρχάς έχω μεγάλες εταιρείες. Μέσα στην πόλη, σε τόσα χρόνια, στη δουλειά μου, έχω δικό ακόλα. Μου λέει να βγάζει διαφημίσεις. Έχω την Κρικόλα. Μπράβο. Έχω το Βενιέ, ναι, την Κρικόλα. Γιατί μου λέει, ρε, γιατί δεν είσαι να βγάζει. Έλα, ναι, θέλω, ναι, να πω το προχθέ, μου ήρθε ο Ρούβα. Είχα το ζερό μέσα. Και σου γιατί δεν με βάζει μέσα. Και μου λέει, ρε, Σπύρο, γιατί δεν με βάζει μέσα. Γιατί του λέω, όταν σου είπα κάποτε να μου βάζει. Αλλά τώρα θα σου βάλω το, εντάξει. Είχα το ζερό μέσα, εντάξει. Να σου πω κάτι, ναι, και ο ζερό είναι καλό. Να σου πω κάτι. Δεν είχα και ξόφυλλο. Προχθέ είχα 25 του μήνα, προχθέ είχα. Ναι, σου πάω χρόνια πολλά, ναι. Τα γενέθλια. Τι είσαι δηλαδή. Εγώ αποζά, δεν τα πω καλά με τα οζά εγώ. Ταύρος είσαι. Έλεγατε, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, δεν κατέβω εγώ. Αγάπη μου γλυκιά, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος αυτή την κοινή. Δεν είμαι εγώ ζωή, είμαι ο χριστιανός ορθόδοξος. Και με έχει διδάξει η ζωή να λέω πάντα την αλήθεια. Πάντα. Καλά μου το πω, ο γιος μου λοιπόν όταν ήταν μικρός, με βλέπω από τη μία να πηγαίνω εκκλησίες, νηστείες, ξέρω εγώ το ένα τ' άλλο. Απ' την άλλη, κάθε πρωί ένοιγα το ίντερνετ και βλέπα τα ζώδια. Και μου λέει, μαμά, να σου πω κάτι, δεν είσαι καλά, έχεις βλάβη. Λέω, γιατί παιδί μου. Μου λέει, απ' τη μια πας και κάθεσαι στο σταυρό και απ' την άλλη κοιτάς τα ζώδια. Πες μου τη λογική. Ρε παιδί μου, του λέω, ανθρώπινη αυτή, αγοράζουμε ελπίδες, ξέρεις. Καμιά φορά τα κοιτάς έτσι για να δεις του αλουνού το... Τώρα τελευταία είχα ρωτηθεί μια φορά. Εσύ 25 Μαΐου, όχι ούτε Ταύρος δεν είσαι, δίδυμος είσαι. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι δίδυμος, εγώ δεν έχω δίδυμα, εγώ είμαι αγώδη. Εμένα με έκανε η μάνα με ένα και με έκανε τεκραπλό. Έλα, τεκράδι, μάνα με έκανε. Για πες ρε, τέτοιες μια κοπελή είναι. Και της λέω, εγώ κοπελιά σε λούς αγαπώ, εσύ σου λέω την αλήθεια. Και εκείνη τι είπε. Με πρόβλημα σε χαζί. Εγώ λέω την αλήθεια. Δεν σου λέω, δεν σου λέω ούτε, ούτε σου ούτε παραμύθια, λέω την αλήθεια. Εγώ ατέω και αγαπώ με τον παλιό, καλό, πιτήριο κρόπο. Ωραίος. Και τι είπε η κοπελιά, δεν σου πεντάξει. Όχι, όχι μου λέει. Το ξέρω. Μπορεί να το σκεφτεί, να το σκεφτεί. Μπορεί. Πήγα τσι να βρεις κανένα ψεύτη τσι λέω, να με πάρεις. Εγώ τσι λέω, λέω την αλήθεια. Θέλουμε και το παράδειγμα. Κοίτανε από την πρώτη μαθιά αυτό. Την είδες και έπαθες blackout, ε. Από την πρώτη μαθιά. Προχθές, εχθές, έρθε ένας φίλος μου επιχειρηματίας, χρόνια φίλος, με ξέρει ποιος είμαι, και μου λέει, Σπύρο μου λέει, να σου κάνω μια υποξενιά. Μου λέει, τι υποξενιά του λέω μου κάνεις. Λέει, μου λέει, είναι νους του, με κάνει η κόρη, και σε έχει λέει ερωτευτεί. Λόγω, του λέω, φίλε, αγαπώ του λέω μια κοπελιά. Και αυτή, μου λέει, αυτή θέλει να είμαστε φίλοι. Και δεν την προδίδω ποτέ. Ναι, αλλά αν αυτή κάνει άλλο γάμο, πάει με άλλον άντρα. Εγώ δεν θα την προδώσω. Όχι, δα, γιατί έτσι αυτοκαταστρέφεσαι όμως. Όχι, παλικάρι δεν είναι εγώ, έτσι. Αγαπώ, και άμα αγαπώ, αγαπώ. Όχι, μάνα γλυκιά. Καλά κάνεις και αγαπάς και έτσι. Πρέπει να αγαπώ και αγαπώ με την καρδιά μου. Γιατί όταν αγαπώ εγώ, αγαπώ. Μα όταν αγαπάω, αγαπάω και τρελαίνομαι. Ναι, άκου όμως τώρα έτσι όμως, δεν είναι σωστό. Γιατί έτσι μένεις πίσω εσύ. Δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μοναστήρι στο χωριό μου λένε, ο παππούς μου λέει μια φορά, Σπύρο, το μοναστήρι είναι καλά. Και από καλογρές, λέει, και από καλογρές πολύ. Ναι, αλλά άκουσαμε τώρα. Κάποτε, συγγνώμη, πριν... Αυτή την πεποίθηση λοιπόν, πριν είχα τελειώ... και εγώ, ναι. Κάπου στα σφακιά είναι η καρδιά μου. Αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα με τα μοναστήρια. Όταν ήμουν κοπέλη, είχα λόξα να πω να γίνω καλόγερος. Και πώς στην Ιερά Μονή Βροντισίου. Το Βροντίσι είναι στον... πώς το... στα Βροντίσι και από πάνω. Ανάμεσα στα άλλα μου βορέζα. Λοιπόν, πάω στη Μονή Βροντισίου, βλέπω το συγχωρεμένο συγχωρέτη και πέρασε ο μακαριστός ο Χριστόφορος και μου λέει, Σπύρο, ναι μεν αγαπάς το Θεό, αγαπάς. Ωραία κοπελιά λέει αυτή. Δεν ξανήκω, μα λέω Παναγία μου, ένα σπάματο. Ρε πήγαινε με την κοπελιά και πήγαινε από εμά. Δεν κάνει να σου πει.
Ναι, γιατί το μυαλό σου ήταν στο. Ναι, στο φουστάνι. Φύγαινε από μαζί μου, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι, έτσι είναι. Όπως και εγώ, εμένα και εγώ από μικρή μου άρεσε να πηγαίνω στα μοναστήρια, πήγαινα με τη μαμά μου, με τη θεία μου, αυτά. Έχω μια ξαδέρφη που έγινε μοναχή. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, και έλεγα αποκλείεται, γιατί εγώ ξέρω τον εαυτό μου. Και εν τω μεταξύ τώρα με αυτή την ξαδέρφη μου έχουμε την ίδια ηλικία. Περιττό να σου πω ότι αυτή το πρόσωπό τη λάμπει, ρε παιδί μου, γιατί είναι 20 χρόνια μικρότερη. Άκουσε με, η μοναχή το έχουν αυτό, γιατί είναι. Ναι. Και τη λέω τώρα, τη λένε Μελάνη τώρα, αδερφή Μελάνη. Και τη λέω, ρε Μελάνη, τη λέω, εσύ τη λέω, πήγε εκεί, ρε, με εγώ μια γλώσσα να πω πώ. Τι λε, ρε, μου λέει. Και εμεί εκεί μέσα μου λέει, τσακωνόμαστε. Άμα ακού την Πενελίτσα που λέει καλό. Εγώ μου λέει, ξέρει τη γλώσσα βγάζω. Α, μου λέει. Τώρα μου το λέει κιόλας για να με παρηγορήσει, για να μην απογοητεύομαι που με πιάνουν και εμένα. Γιατί πολλές φορές και εγώ νιώθω ότι δεν είμαι εντάξει. Όχι πολλές. Δεν είμαι εντάξει. Ενώ συνεργάζομαι με μια πολύ μεγάλη εργοδοτική τράδο, το σύγχρονο ισορρέζοντα. Που το διαμαντήθηκε. Και κάποτε πριν 5 χρόνια, 6, πάμε στο Άγιο Όρος για να βγάλουμε τι θαυματουργικέ εικόνε στο Άγιο Όρος. Και κάτσαμε πάνω ανάμιση μήνα. Ναι, παιδιά, είστε πολύ. Εγώ ζηλεύω που δεν είμαι άντρα. Κάτσαμε λοιπόν πάνω ανάμιση μήνα. Βγάλαμε από όλα τα μοναστήρια όλε τι παραθεματουργικέ εικόνε, φωτογραφίε και τι βάλαμε σε ένα βιβλίο τόσο. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Εξαγγελθήκαν γιατί ήταν η τελευταία δουλειά που κάναμε. Κάναμε αυτό και τη μαγειρική δεγιόρο. Γιατί μετά ήρθε η κρίση. Και διαλύσαμε, εγώ είμαι ο κόσμος, δεν είμαι ένα βιβλίο. Εμάς το κάθε βιβλίο τόσο θα μας στήσει 100 ευρώ. Η καλογέρα το πουλούσε να πάνω 150. Το ίδιο και εμείς. Δεν έφυγε. Όσο βγάλαμε, φύγανε. Δηλαδή, και αυτό ήταν. Δεν σύμφερε, δεν αγοράζει κανείς. Αυτό ήταν. Ήταν ένα συλλεκτικό βιβλίο. Περιττό να σου πω. Αυτά τα συλλεκτικά που είναι μόνο εικόνες. Περιττό να σου πω ότι πήρα μια 15-20 βιβλία όπως ήπρα. Και όπου πήγαινα σε όποιο μοναστήρι είχα βάλει, γιατί σε όλα τα περιοδικά είχαν μοναστήρια. Σε όποιο λοιπόν μοναστήρι πήγαινα, πήγα και λέγα το καλόγερο. Του ήταν το περιοδικό που είχα, το περιοδικό που είχα μέσα το μοναστήρι, η Ραμονή, πάρε το και αυτό. Τα δίνεις. Πάρε το και αυτό, δηλαδή σε κάθε μοναστήρι του πήγαινα το βιβλίο αυτό. Και θα παρατούσε όλα και ό,τι και να έκανε. Για να το δει γιατί καθόταν. Ναι. Γιατί λέγε, είχε την εικόνα και την ιστορία της εικόνας. Και τελικά, μια μέρα λέω, μα εγώ δεν έχω ένα βιβλίο τέτοιο. Και πρώτα τηλέφωνο το διαμαντή, το θέμα ιστορία, το θέμα ιστορία, ξέρεις τι έχω κάνει, γιατί. Τα έχω δώσει λέω και δεν έχω κρατήσει πράγμα. Δεν έχω κρατήσει, του λέω, κρατήσει ένα βιβλίο, Σπύρο, στο λόγο της εταιρείας μου, εγώ θα σε έπαιρνε να λες, ήμουν ο τηλέφωνο, μήπως είχες δει κανένα, να μου προστείλει, γιατί δεν έχω δει τίποτα. Έμα και εντάξει, θα το κάνει σε καλούς τόπους. Με καλό τόπο είναι σε μοναστήρια. Ωραία, είδες τι ωραία που γρήγορα πέρασε και η ώρα μας, Έχεις ενδιαφέρον. Μπορείς να κάνεις και ένα αυτό μόνο μοναστήρια, να βάζουμε τις ιστορίες στα μοναστήρια. Ναι, μα έχω. Εγώ σε κάθε προοδικό βάλω μοναστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω μοναστήρια. Γιατί μου γέννησες ιδέες. Λοιπόν, μου γέννησες ιδέες που μπορεί να έχουν ξαναγεννηθεί, αλλά εντάξει. Ωραία. Άμα θες πάντως, σου κάνω μια ανοιχτή πρόταση. Άκουσε με. Θέλω να κάνω μια συνεργασία. Επιβάλλεται πως η συνεργασία που θα κάνουμε θα είναι οικονομική και από τις γεωπηρίες. Αλλά μην τα λέμε ανοιχτά εδώ. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εσύ είσαι ανοιχτό βιβλίο, το κατάλαβες, είσαι καλός άνθρωπος, έχεις ανοιχτή καρδιά. Είσαι αγωνιστής, μπράβο σου. Μπορώ να πω ότι η τιμή μου που σε γνώσε, γιατί είσαι καλό παιδί. Αυτό βλέπω. Τώρα, αν έχει ωραίο αυτό βγάζει προς τα έξω και από μέσα είσαι τέρας, δεν το ξέρω. Άγιο, ναι. Αλλά αυτό που βλέπω. Και βασικά να σου πω κάτι, άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό. Βέβαια, κοίτα, κοίτα, έχω δει και αυτούς. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Περίμενε. Είμαι Έλληνας πρώτα. Άκουσα, έχω δει και κάποιους που κάνουν μετάνοιες και την ίδια τη στιγμή, που σηκωθήκαν από τις μετάνοιες, γυρίσανε και κοροϊδέψανε τον άλλον. Κάποτε. Το έχω δει αυτό. Κάποτε είμαι σε μία εκκλησία και είναι δίπλα μου ένας δεσπότης, ένας αρχιεπίσκοπος. Ο Τιμόθεος, θα σου πω και ποιος, ο παλιός αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ο μακαριστός. Στο Ηράκλειο από την εκκλησία. Και είναι ένας
Και κάτι, κάτω στο πάτωμα, και έκανε κάτι μετάνοιας, κάτι σταυρός. Και μου λέει ο Δημόθεος, Σπυρίδωνα, γιατί με λέει Σπυρίδωνα αυτός. Ήταν με τον Εκτάριο, που ο Εκτάριος ήταν φίλος μου, που ήταν δασπότης στη Νέα Πόλη, στο Μεραμπέλο. Λέει Σπυρίδωνα, το να βλέπεις αυτό που κάνει το σταυρό με τις μεγάλες σταυρούς και τις μεγάλες μετάνοιες, ναι. Πω, τι ιδέα σε μια από αυτό, ναι. Λογμόες διώξαμε την Εκκλησία, θα αρχίσει να βλέπεις την Παναγία και τον Χριστό. Ωραία, ωραία. Αποκλείεται. Αυτός ο Τιμόθεος ήταν Άγιος, τι ξέρε. Αποκλείεται και πτώ δεν σας. Λο περίμενε. Ελά του πριν τελειώσει η λειτουργία θα γίνει να βγούμε μαζί όξο. Και λέει ο Νεκτάριος δεν μπορεί, λέει ο Δέσπος θα βγούμε μαζί. Ήταν τότε σας ο Νεκτάριος πρωτοσύγγελος. Και ο Νεκτάριος μακαριστός. Πρωτοσύγγελος. Και βγαίνουμε λοιπόν έξω. Και μόλις δεν είναι η λειτουργία, βγαίνει και αυτός που κάνει τις μετάνοιες στα μεγάλα. Και δεν αρχίζει. Παναγία σε Χριστούς. Ρε μου λέει, πού το ξέρεις εσύ. Λέω, πού το ξέρω. Σαν σου το είχε πει ο άλλος ο παππούλης. Όχι. Του το είπα εγώ όλο αυτό. Του το είπα, βλέπεις και κάνει τις μετάνοιες, μαζί σου ξαναβούς στην εκκλησία, θα αρχίσεις να βλέπεις. Τέλος πάντων, είναι. Λέει, είμαι ο άλλος, είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας. Βγαίνει, εγώ εκτρελάθηκα. Και τον άφηκε ανάπηρο αυτόν. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Όταν λέει είμαι Έλληνας, τι εννοεί. Και καλά είναι Έλληναράς, είναι Έλληνας, δηλαδή αγαπά την Ελλάδα. Και μετά από 15 μέρες που αγαπούσε την Ελλάδα, τον είδα στο Σύνταγμα και είχε πιάσει την ελληνική σημαία και την έβαλε στην παραποθιά, την έκαψε. Ναι, ωραία, και πήγα και πάνω του, και πήγα και πάνω του, τον άφηκε ανάπηρο. Τον πήγα στο κάθε εξημένο. Τον πήγα στο κάθε εξημένο. Κατάλαβα. Ωραία. Εντάξει, αυτό όμως τώρα αυτό πρέπει να το ελέγξεις εσύ, με την οργή, δεν θυμώνουμε εύκολα. Όχι, δεν θυμώνω εγώ. Εγώ θυμώνω πότε, όταν μου βρίσκουν τα θεία και την πακρίδα μου. Τον πατέρα σου και τα θεία. Την πακρίδα μου και τα θεία. Α, την πατρίδα σου. Την Ελλάδα και τα θεία. Χρυσή Αυγή, είσαι. Όχι. Νέα Δημοκρατία είμαι. Το λέω, το δηλώνω. Είμαι Νέα Δημοκρατία βαμμένος. Είμαι μητσοτακτικός. Αυτό θα σου λέγα. Είμαι, θα λες Νέα Δημοκρατία, είμαι, θα λες μητσοτάκτη. Καταρχάς, εγώ θα σου μιλήσω στα αίσια. Εγώ είμαι μητσοτακτικός. Αυτό θα λες. Είμαι μητσοτακτικός. Στην Κρήτη, κριτική, έτσι είναι. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Εγώ είμαι μητσοτακτικός. Έτσι αυτό. Κάποτε είχαν και τον Παπαντρέο, αλλά τώρα καημένη η Κρήτη δεν έχει Παπαντρέο, τώρα θα έχει τον Τζίπρα εκεί. Τον ψηφίσανε η Κρήτη και τον Τζίπρα. Ναι, και καλυμμεταθήκανε. Να ψηφίσανε, το σέκανε, το σεβάνει φόρο στο κρασί 20 λεπτά. Ναι, όχι, έλα να σου πω κάτι. 20 λεπτά φόρο στο κρασί. Από αυτά που πάθαμε τότε. Τυρακή απογορεύσε να φέρουμε τυρακή πάνω. Έλα να σου πω τώρα, γιατί ο κούλη μα, που εγώ του κλέβα μικρή και τα πεπόνια από εκεί, γιατί έπαιζα εκεί πέρα και έπαινα μέσα. Στην Γαλλία. Τα κλέβαμε, ναι. Λοιπόν. Έχω περάσει ωραία εγώ εκεί πέρα. Σου λέω, η γιαγιά μου λέει και το φλιτζάνι της Μαρίκας, ήταν πολύ φίλες. Η μαμά μου, αν ζούσε και βρήκε τον πατέρα μου και έγινε μάνα και με γέννησε, είναι την έσωσε ο αδερφός του Μητσοτάκη. Αλλά τώρα τον εργάτη, το μικρομεσαίο, τον έχει θάψει. Ο νόμος που έβγαλε το Σεπτέμβριο ήταν ότι το μεγάλο κεφάλαιο σε απολύει χωρίς να σου δώσει το λόγο γιατί σε απολύει. Αυτή τη στιγμή, ναι μεν, καλύβει τους κεφαλιούχους, εμένα όμως εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα. Είδες τι σου λέω, δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Εγώ αυτό το νόμο δεν το έχω διαβάσει. Και εγώ και όλος, όχι, όχι παιδί μου, η αναστολή είναι μέχρι 15 του μήνα, ωραία, που μπορούν να μας έχουν, ούτε 15 μέχρι τώρα. Έχουν δικαίωμα ο δικός μου ο εργοδότης και πολλοί εργοδότες να μας απολύσουν εμάς που είμαστε σε αναστολή, γιατί δεν μας χρειάζονται. Ναι. Δεν έχει δουλειά, δεν μας χρειάζεται. Δεν θα μείνει τόσος κόσμος στον αέρα. Δηλαδή έχει περάσει νόμους, έχει περάσει αυτά που κάνανε κάποτε οι πατεράδες μας για να έχουμε ένσημα, για να έχουμε το 8ωρο, για να έχουμε... Το ξέρεις ότι εγώ δούλευα 9 ώρες πριν το Τζίπρα και πληρωνόμουν τις 8 και τη 1 τη δούλευα τα Βαντζηλίκη για το αφεντικό. Και ο Τσίπρας το 16 με το εργοτέλη αυτό το κατέργησε και άρχισα να παίρνω 80 ευρώ παραπάνω στο μισθό μου από το 17 και μετά. Εγώ άκουσα. Αυτό μου το έκανε ο Τσίπρας εμένα.
Λοιπόν, ο Τσίπρας όμως έχει κάνει πολλά κακά. Μπορεί να έχει κάνει καλά, να έχει κάνει και κακά. Έβαλε τις συντάξεις, ο Κακλούκαλος έχει μειώσει συντάξεις. Έκανε δωρεάν ο Πολάκης. Πώς δεν αγαπάς τον Πολάκη? Ο Πολάκης είναι γαμούτο άτομα και είναι και δικός μας. Εγώ σου λέω, εγώ... Ο Πολάκης είναι ένα παιδί που δεν έχει πάρει φράγκο, ο καλύτερος, στην εντατική, ο καλύτερος χειρούργος. Δεν έπαιρνε φακελάκια ποτέ. Εγώ αυτά τώρα στα λέω από συνάδελφους, νοσηλευτές και τέτοια, μικρούς ανθρώπους δηλαδή, που δεν έχουν ένα κάποιο συμφέρον να μου πενέψουν. Ολυμπία μου, άκουσε με. Εγώ πιάσαμε πολιτική συζήτηση, κακώς την πιάσαμε. Ναι, κακώς την πιάσαμε. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ. Όχι, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ποτέ δεν με συζητήσανε οι αριστεροί. Άκουσε με. Εγώ τι θέλω να σου πω. Ότι ο Φλωράκης ήταν ένας άρχοντας. Ο Μητσοτάκης ήταν ένας άρχοντας. Ο Παπανδρέου ήταν ένας άρχοντας. Αλλά αυτοί. Μετά, εγώ, μετά... εσύ και εγώ που είμαστε ούτε 50 χρονών, δεν πρέπει να είμαστε πρόβατα καθόλου. Μα δεν είμαι πρόβατα. Καταλαβες. Πρέπει να, έχουμε, να τα βλέπουμε όλα. Το ξέρεις ότι εγώ έριξα και Χρυσή Αυγή μια χρονιά? Γιατί δεν ήθελα κανέναν και δεν τρέπομαι να το πω. Ο πατέρας μου μπορεί να πέθανε από αυτά. Εγώ Χρυσή Αυγή, να σου πω την αλήθεια, εγώ ψήφισα και Χρυσή Αυγή. Από αγανάκτηση. Αλλά πότε δεν ψήφισα τη Χρυσή Αυγή? Εγώ θα μιλώσω έτσι. Είδες και εσύ το κάνεις. Εγώ επειδή λοιπόν είμαι μισοτασικός, όπως είπες εσύ. Το 1993 ήρθε ο Μητσοτάκη, ο Σαμαράς, και έριξε το Μητσοτάκη από την κυβέρνηση. Που αν ήταν ο Μητσοτάκης, ο γέρος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, και τον ρίχνανε. Αυτό που πάθαμε το μνημόνιο και αυτά δεν θα τα είχαμε περάσει ποτέ. Έβαλε λοιπόν, ίδιωξε τον Σαμαρά, και μια κομπανία μπήκε ο Σαμαράς πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν τον ήθελα τον Σαμαρά, να λέω την αλήθεια. Σε ψήψη, του καταράστηκε και έπεσε και το μάτι του. Ναι. Καταράστηκε ο Μητσοτάκης. Ναι, καλά το κάνω. Να σου πω, τώρα πλάκα-πλάκα όμως, είναι λίγο γκαντεμική οικογένεια. Όχι, το λένε, ποτέ δεν είναι γκαντεμικός. Τέλος πάντων, να είναι καλή άνθρωπη. Εγώ σου λέω, αυτούς τους μεγάλους τους σέβομαι. Αλλά μετά από εκεί και πέρα, σέβομαι την ιστορία τους. Όλοι οι άλλοι για μένα είναι μαριονέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι είναι πουλημένοι, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Όλοι, όποιος και να βγει. Το ΚΚΕ γι' αυτό δεν θέλει ποτέ να γίνει κυβέρνηση. Και θέλει πάντα να είναι αντιπολίτευση και πια το λέει καθαρά. Εντάξει, γιατί ξέρει. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ποτέ. Έτσι να πούμε. Εγώ άκουσα μια φορά το Κωνσταντόπουλο αυτό που είναι. Αυτός είναι πιο καλός τώρα. Και λέει, μάλλον την Παπαρίγα είχα ακούσει και λέει. Εμείς λέει σε μια συνέντευξη, εμείς λέει και να βγούμε λέει, πρώτο κόμμα, θα δώσουμε την κυβέρνηση αλλού. Δεν θέλουν, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρουν ότι όλα είναι πρόγραμμα, έχουν γραφτεί όλα. Παίζει. Ναι, παίζει. Απλά βγήκε αυτό το Viber. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην πάμε και παρασύρθουμε στις πολλές. Λοιπόν, άσε τα πολιτικά στο ήταν να μας αυτό. Όταν θα έχουμε εκλογές θα σε φωνάξουν. Όχι, τότε θα κοιτάξουμε. Να μοιράζομαι νέα δημοκρατία. Ξέρεις τι θα κάνουμε τότε. Θα πάμε και θα παίρνουμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να κάνουμε διαφημιστικά. Λοιπόν. Μου είπαν και σε εκλογές. Εγώ έλα να σου πω. Σε εκλογές έλα να μας βγάλεις προοδικό να μας βγάλεις ποτέ. Εγώ έχω τρέξει και για νέα δημοτικά. Εδώ στη Νέα Σμύρνη. Γιατί μοίραζα φυλάδιο να βγάζω κανένα φράγκο. Έχω μοιράσει λοιπόν. Από όλες τις παρατάξεις. Λοιπόν, άκουσα. Για να είμαι τίμια. Εμένα μου ήρθαν πολιτική. Και μου είπαν, Σπύρο, βγάζει το περιοδικό, βάλε μα μέσα, είναι η εκλογιά σου. Λέω, δεν θέλω να κάνω ένα παραδοσιακό περιοδικό που ξεκίνησε για την παράδοση του τόπου. Πολιτικό, γιατί μετά θα χρωματιστείς και δεν είναι ωραίο. Δεν θέλω να το χρωματίσω λοιπόν, όπως και στις εκλογές της Παγκρίδειας. Κατεβαίνω δύο συνδυασμοί στρατιώτες με τον Παλάσσαρο που ήμουν εγώ. Άσε με τα νεύρα μου. Με τον Παλάσσαρο το στέλνει. Όλοι μου οι γνωστοί κατεβήκανε και οι μισοί ήταν εμπεδισμένοι και άλλοι μισοί ήταν με τη. Και άλλο ήταν με το. Συγγνώμη, δεν τρελάθηκε τότε. Εγώ με σε δεν σε συνάντησα εκεί πέρα. Ήμουν στο Τιτάνια και πέρα. Ναι, και είχα κατέβει με τον Παλάσσαρο το στέλνει. Ο Παλάσσαρο ο Στέλιο και όλοι που κατέβαμε μαζί ήταν όλοι Πασόκ και Σιριζέ. Ο μοναδικό δεξιό που ήταν λοιπόν. Στο... Οι δυο είμαστε. Ήμουν εγώ και μανούσος ο Καπουράκης. Ρε εσύ εμένα η μισή μου φίλη ήταν... Ο Ζαχάρης ο Καπουράκης. Έπαθα. Οι δυο μας είμαστε μόνο δεξί. Οι άλλοι ήταν... Εγώ έχω φίλους
Που άλλος φίλος έβαλε με το μακριδάκι, άλλος έβαλε με τον αυτό, με το... Του παλάσσαλο. Εγώ τώρα τι να κάνω. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έκανα. Επειδή ήθελα να βοηθήσω και τις τρεις, τα τρία άτομα που είχα, πάρει και από τους τρεις κάρτες και μοίραζα. Έτσι από την κλειδί. Πήγαινα. Πήγαινα από το αυτό, μοίραζα για τον έναν. Έβγαινα μπροστά, μοίραζα για τον άλλον. Ξέρεις, για να βοηθήσω τα παιδιά. Εντάξει. Μου λέει τότε, μου λέγανε, λε, μου βγάλε ένα περιοδικό για εμά. Μα λέει, δεν το κάνω, δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Όχι, όχι, μην μπλέξει τα πολιτικά. Ναι, θέλω εγώ. Μα δεν είναι πολιτικό, είναι κρίδο. Όχι, λέω. Δεν κομματικοποιώ τη δουλειά μου. Εγώ αυτό το βλέπω χόμπι. Και εν τέλει ποιος βγήκε, τα ξέχασα. Ο Μαρδάκης. Ο φίλος Μοτσούμος εκεί. Που δεν μας μιλάει ο Μαρδάκης τώρα, δεν μας λέει καλημέρα. Γιατί είναι κριτικός και καλά. Εμένα του λέω, πρόεδρε, δει κανείς, φύγει από εδώ. Γιατί ρε, φύγει από εδώ, γιατί κατέβηκα τρώνε τον Παλάσσαρο. Τι φύγει από εδώ. Έλα, εγώ έχω μάθει να μιλάω την αλήθεια. Σε βλέπω, αλλά δεν πειράζει, να κάνω τι θέλω. Εγώ είμαι Έλληνας κριτικός πακριώτης, τέλος. Χριστιανός ο Θεός. Νομίζω ότι με αυτού με την Παγκρίτη και αυτά δεν χρειάζεται να μπαίνει. Όχι. Το μόνο σωματείο αυτή τη στιγμή κριτικό που πρέπει να υποστηρίζεται είναι ένα. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Σωματείων. Όλοι οι άλλοι είναι. Η Παγκρίτη είναι αυτή. Όχι. Η Πανελλήνια, που σου έδειξα προηγουμένω, που είναι ο Μανώλης ο Πατεράκης πρόεδρος. Ο Γιώργος ο Χριστοδουλάκης αντιπρόεδρος, ο Πατελής ο Πετάκης αντιπρόεδρος, ο Κολυδάκης αντιπρόεδρος, οι οποίοι είναι η Παγκρίτη, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό είναι ένα σωματείο, το πρωτογενές σωματείο της Κρήτης αυτή τη στιγμή που είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, μωρέ, γιατί τώρα και τα άλλα τώρα. Είναι, έχει 288 ή 298. Συγγνώμη, αυτές οι εκλογές τώρα που πήγαμε τι ήταν, γιατί δεν ήταν Παγκρίτη πάλι. Παγκρίτη ήταν, αλλά δηλαδή ήταν Παγκρίτη Αθηνών. Ο Μαρδάκης, ο κάθε Μαρδάκης, κοιτάζουν. Να κατεβούν αύριο πολιτικοί, να κατεβούν αύριο βουλευτές και αυτοί και τα παιδιά τους και να βάλουν πλάτη την πακρίδα μας στην Κρήτη, να βάλουν πλάτη την Κρήτη για να βγουν βουλευτές. Δηλαδή κοιτάζουν την τσέπη τους. Δεν κοιτάζουν όπως όλο στην πακρίδα. Άρα γι' αυτό δεν πρέπει να ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Γι' αυτό εγώ δεν τις στηρίζω, δεν τις αναγνωρίζω αυτούς. Εγώ το μόνο που αναγνωρίζω στα κριτικά σωματεία είναι συλλόγοι που προσφέρουν. Να, για Γιάννη παράδειγμα, που εγώ έχει ένα κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Ο Παντελής ο Πεδάκης, τώρα κάνει ιδανικό. Το φίλο μου το Θοδωρή το Λιμαράκι, το ξέρεις, που είναι δύο μέτρα σαν και εσένα, ήταν εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και κάνουμε που λες ένα αφιέρωμα ειδικό για τη Μέση Κρήτη και τις Πόντιους, με τον Παντελή τώρα. Κάνουμε έργο, μεγάλο έργο, στην Ένωση Κριτών Γιάννη Βάρα. Είμαστε μοναδικός. Η μοναδική ένωση κριτών αυτή τη στιγμή στην Αττική που έχουν τσάι ιδιόκτου κτίριο, αλλά δεν έχουμε βοήθεια από το Δήμο ούτε ένα ευρώ. Είμαστε οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τα λέω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Η μοναδική στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που όχι μόνο δεν παίρνουμε ένα ευρώ. Αυτά εκάναμε, εκάναμε, εκάναμε και μία εκδήλωση. Ναι, άκουσε, εκάναμε και μία εκδήλωση και ήρθε ο Δήμος και μας έγινε τα βατζελίκη. Λεφτά σας τα γέρα. Τα δώκαμε. Ευγάλετε λέει, δημοτικά τέλη. Μην τα λες αυτά και σ' ακούσε ο Τζουλάκης και ζητάει λεφτά. Ευγάλατε λέει 10, θα μου δώσετε μένα τα 6. Μαμά. Είμαστε μαμά. Το μοναδικό σωματείο που έρθει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και όχι. Και ο προηγούμενος και μας λέει θα δώσετε δημοτικά τέλη, πληρώνουμε και δημοτικά τέλη, γιατί έχουμε ένα ιδιόκτητο σύλλογο που για να τον κάνουν λοιπόν αυτό το σύλλογο, εγρώσανε, δουλεύανε να ανοίξανε. Δημοτικά τέλη πληρώνεται σαν κτίριο, εντάξει, αυτό είναι... Δημοτικά τέλη σου λέει, θα δώσετε τραγωνικά, θα πληρώσετε δημοτικά τέλη. Δεν είμαστε, για να πληρώσει ένα δημοτικό τέλη πρέπει να είσαι κατάστημα, να βγάλεις καρέκλες έξω για κατάστημα. Εμείς δεν πουλάμε, εμείς προσφέρουμε. Και όμως ζητάει. Και όμως ζητάει. Αντί να δίνουν οι Δήμοι, όχι εντάξει εμάς εδώ να... Όλοι οι Δήμοι δίνουν. Όλοι οι Δήμοι δίνουν εμάς στους συλλόγους. Εμάς είναι ο μοναδικός. Εμείς εδώ κάναμε και πρόβλημα τώρα, μην το λες αυτό και μου πάρουν αέρα και εδώ οι Δημοτικοί όχι, μου σύμβουλοι και ο μου μοναδικός, σταματήσουν. Είναι ο μοναδικός Δήμος στην Αττική, ο μοναδικός Δήμος στην Αττική που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ. Ήρθε ο παλιός δήμαρχος που είχαμε και μας έλεγε θα σε φτιάξουμε μια πέρκολα. Ωραία. Το σύλλογο. Και τελικά την πέρκολα
Του το είπαμε, έτσι του, για τη γιορτή του, λέει, θα έχει γιορτή του πριν από χρόνια. Για τη γιορτή του, λέει, γιορτή του, να φτιάξει την πέρκολα. Του λέω εγώ. Να λέει, δεν έχει ο Δήμος αυτά, θα σου πει, θα την κάνει δώρο. Έτσι πει, ο δώρο, θα την κάνει. Τελικά, στην κλάμα μου όλα τα μέλη, και την κάναμε. Δεν το σε πέρασε. Έχεις και εσύ τα ντεσιμπέλους όμως, άμα θες μιλάς και δυνατά. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, πέρασε πάρα πολύ ωραία και γρήγορα. Μπορώ να μιλάμε με τις ώρες εδώ. Άλλωστε είσαι πολιτής και τον μπλα μπλα το έχεις. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα έχουμε κάνει μια νέα έκδοση στο περιοδικό. Μπορούμε να ξανάρθουμε, μπράβο. Θα δούμε και τι καινούργιο θα έχουμε. Πιστεύω να έχουμε και καινούργια πράγματα. Πολύ και θα έχουμε, ναι, θα έχουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να πω ότι την επόμενη εβδομάδα είναι 3 Ιουνίου και κανονικά είναι στο πρόγραμμά μας η αστρολόγος μας. Θα βάλω μία παρένθεση, επειδή κάνει φυσικοθεραπείες η κοπέλα, έχει πρόβλημα με τη μέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνουμε μέσω μέση, θα δούμε, γιατί και εκείνη έχει πρόβλημα και με τον υπολογιστή. Αν θα το κάνουμε μέσω υπολογιστή, ή αν θα μου δώσει να διαβάσω εγώ και δεν παρουσιαστεί εδώ πέρα και διαβάσω εγώ όλη την ενημέρωση του μήνα. Θα δούμε. Ή μπορεί και να αλλάξω καλεσμένη και να την κάνω πιο μεθ. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχει ο Θεός. Ολυμπία μου, να προσθέσω κάτι για το περιοδικό. Αυτή τη φορά θα κάνω στο επόμενο περιοδικό που θα βγάλουμε στην ελληνική και κριτική μαθιά, θα κάνω μία αφιέρωση στη Μάνη. Μα η Κρήτη και η Μάνη μοιάζουν και υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί που πάνε στη Μάνη. Και επίσης μου ετοιμάζει ο Πλετάκης, ο Παντελής που λέγαμε προηγουμένως, ο πρόεδρος Κρητών Αγιαλογόρας, με ετοιμάζει ένα θέμα, με ετοιμάζει σε Κρήτης, αυτό που κάναμε τώρα στο, αύριο, στο σύλλογο, ναι. Στο σύλλογο, με ετοιμάζει σε Κρήτης και με τη γενοκτονία των ποδίων. Ωραία. Που είναι που η γενοκτονία των ποδίων έχει αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο. Βέβαια. Μόνο από μερικούς μόνο δεν έχει αναγνωριστεί. Και κακώς δεν έχει αναγνωριστεί από αυτούς. Και πρέπει να τιμούμε και τις πόδιες και τις κριτικές. Μα είναι κοντά, άκουσε με, 19 είναι η γενοκτονία και 20 είναι η μάχη της Κρήτης μέσα σε 3 μήνες. Και σε μία μέρα. Περίμενε μία μέρα διαφορά και είναι μαζί και οι Αρμένοι. Και οι Αρμένοι, ναι. Και οι Αρμένοι 18, και δηλαδή είναι μαζί αυτές, είναι κοντά αυτά όλα μαζί. Λοιπόν, και στην Αρμενία πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι ένας πολιτισμός, όπως οι Μικρασιάτες, οι Αρμένιδες. Εγώ βάφτισα ένα Αρμένι 25 χρονών και έτσι έμαθα λίγο τη ζωή τους. Είναι πολιτισμένοι όπως ήταν οι Μικρασιάτες. Πολιτισμός, τραγούδια, μόρφωση, όλα αυτά. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί, δεν έχω σχολή. Και διωχτήκαν αυτοί. Όχι, είναι ένας λαός που έχει πολύ πολιτισμό και διώχτηκε πολύ. Και έχουν και αυτοί, έχουν πάει και αυτοί γενοκτονίες και τέτοια. Γιατί οι Ιβρίοι όλοι αυτοί που έχουμε εδώ, έχουμε το Σύλλογο Ιβρίο που μπορείς να πας και να κάνεις και ένα αφιέρωμα και να κάνουμε κονέ με τους Ιμβρίους εδώ. Άκου τώρα, οι Ιμβροί μόνο εδώ έχουν σύλλογο, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος εδώ. Είναι και φοβερό το κτίριο, τεράστιο κτίριο, τους το έχει κάνει ένας αρχιεπίσκοπος δώρο που ήταν εκεί. Όχι, Ιμβρος είναι στο Φανάρι, ο Πατριάρχης, είναι από την Ήβρο. Αυτός τους έκανε τη δωρεά. Ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος είναι από την Ήβρο. Μπράβο, αυτός ο Βαρθολομαίος λοιπόν έκανε τη δωρεά, νομίζω, αυτό το κτίριο, δηλαδή έδωσε χρήματα και τέτοια. Είναι το πιο μεγάλο κτίριο. Τι ξέρω τους Ήβρους καλά, γιατί ήμουν παλιότερα με τον Γιώργο τον Καμπυράκη, που ήταν πρόεδρος στην Πάτμο. Έχουν και ένα ωραίο καφενεδάκι. Πήγαμε. Πρώτα απ' όλα έχει κάθε μέρα καφενεδάκι που είναι ανοιχτό. Εμείς και σαν Σύλλογος Κρητών, εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις αίθουσές τους και θεατρικά που κάναμε και τέτοια, γιατί έχει, είναι τεράστιο, είναι ολόκληρη πολυκατοικία και έχει αίθουσες και θεατρικά και τέτοια να κάνουμε. Μπορώ να κάνω και μια αναφορά, να θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς εγώ, γιατί τα είχαμε κάνει αυτά και δεν πρέπει να το πω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συγκρομητές του περιοδικού. Το παιδί που κάνει τα γραφικά, πώς το λένε. Το Μανώλη, το Βαλτιάκι μου κάνει τα γραφικά. Όλους τους διαφημιζόμενους, όλα τα καταστήματα που έχουμε στο περιοδικό. Όλους τους διάρρηδες, όπως το Θανάση τον Μπουράκη, τον Αντώνη τον Καπιράκη, τον Γιώργο τον Τσακαλάκη, τον Περκή τον Τζουγανάκη. Και άλλοι πολλοί, τη Μαρία τη Σκουλά, τον Βασίλη τον Σκουλά, τον Νίκο τον Ζωηδάκη. Δηλαδή έχω βάλει ονόματα πρωτοκλασσάτα μέσα στα προδικά μου και σου είπα φιλοκερδώς όλα. Έτσι.
Λοιπόν. Όλες οι ιερές μονές που έχω βάλει και έχω προωθήσει και όλα τα χωριά, σε όλη την Ελλάδα που έχω βάλει και στην Κρήτη. Έτσι. Πολύ ωραία. Και πιο πολύ αυτούς που με συγκλάμουν. Mm. Αυτούς που, δίνουν τη μαγιά, διαφημίζουν τα μαγαζιά τους για να προωθήσουμε το τόπο μας σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Μαζί με τα καταστήματά τους. Έτσι. Μπράβο Σπύρο, μπράβο Σπύρο. Μπράβο Σπύρο και σε ευχαριστώ και εγώ που ήσουν εδώ, που παρουσιάσαμε, γιατί εγώ πραγματικά δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό το περιοδικό. Και μπράβο. Μπράβο για την προσπάθεια και μπορείς να την αναπτύξεις και περισσότερο. Εντάξει. Σου λέω, έχω φτάσει από, ξεκίνησα από 200.000 τίτυπα και έχω φτάσει σε 1 εκατομμύριο. Όλα δειλά-δειλά ξεκινάνε. Mm. Εντάξει. Να κάνω και ένα σόκιν έτσι που κλείσουμε, ας πούμε. Και εγώ έτσι ξεκίνησα εδώ το 2014, ότι πολύ δειλά. Και έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Mm. Κατάλαβες. Να, τώρα θα πάρω μεταγραφή, ξέρω, για το Open, το Mega, κύριε Πετρόπουλε. Δεν έχουμε εμείς μεγάλες βλέψεις. Όταν πρώτο ξεκίνησα, είχα κάνει ένα μελιά μου ξανθά το 2014-2015 και το έπαιζα με νεγάκι της Νέας Μύρνης, ξέρεις. Ή θα αποχωρήσω κι εγώ από την τηλεόραση όπως είμαι νεγάκι, για να ξέρω. Θα δω, λοιπόν. Κάνω και το καλαμπούλι μου. Ναι, πάνω για το καλαμπούλι χρειάζεται. Και αν δεν αυτοσαρκαστούμε και αν δεν κοροϊδέψουμε. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ. Δεν τάζω τίποτα για το μέλλον, γιατί δεν ξέρω τι μας ξημερώνει πια. Την άλλη φορά έκανα πρόγραμμα και τίλη μας κλείσανε στα σπίτια. Ναι. Την άλλη φορά λέω θα έχω μια καλεσμένη και αποκλείστηκα στην αδερφή μου που πήγα να τη δω. Δηλαδή δεν ξανακάνω πρόγραμμα, γιατί δεν... Και ένα καλό, ας πω και ένα άλλο. Κάνω προχθές, πάω να κάνω ένα γλέδι για πάρτι μου, για τα γενέθειά μου μεθαύριο και παίρνω τρεις καλλιτέχνες τηλέφωνο που τις έχω βάλει στο προεδρικό. Λέω Θανάση, ας πω το Θανάση τον Μπουράκη, ένα παράδειγμα. Θανάση, θέλω να κάνω ένα γλέδι αύριο στο τάδε σημείο. Μου λέει Σπύρο, σου φέρνω όργανα και μηχανήματα και ρέσαι του λέω δωλώ μηχανήματα, διαφέρεις την κύρα σου και ένα λαούτο. Όχι, εγώ σπέρω θες ματολίνα, λαούτα, λίρες, απαντά, είπα να μια μπορεί να κάνω. Δεν λες αυτά και μας στείλουν πρόστιμο για τον κορονοϊό. Έγινε αυτό πριν τον κορονοϊό, λέει. Πριν τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Σε μου ήρθανε, μου λες, σε παίξανε για χρόνια, πέφτει ο κερδός. Σε να πάρω ήρθε ο κορονοϊός. Δεν ξέρω, εγώ κατέβησα το Μητσοτάκι. Σαν το Μητσοτάκι. Επειδή τον αγαπάς, έχει κολλήσει την καντεμιά του. Έχω μια φίλη και τη φωνάζω με Μητσοτάκι. Αυτή πάλι έπλυνε τα χαλιά και μετά που την πήρε έξω μπόρα. Έχω ένα κλικ. Και την παίρνω και τη λέω. Όχι, δεν την πήρα εγώ, άλλο τη πήρε Μητσοτάκι. Δηλαδή. Έχω, το καλοκαίρι έχω ένα κλικ. Κάνω τον νόμο μου συνέχεια έτσι. Γιατί. Και όλοι με βλέπουν, ρε ο Μητσοτάκι, εσύ, αυτό το κάνει Μητσοτάκι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, σας αγαπάμε πολύ. Στο επανειδή, καλή δύναμη να έχουμε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας από μένα. Και χάρηκα.